Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή ο One Line, του One Channel και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα αναλύσουμε με το δικό μας τρόπο ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, καθώς εκτός των άλλων, για πρώτη φορά μετά από τρεις μέρες περίπου απουσίας, θα είναι το σύνολο του πάνελ, όπως συνηθίζουμε να λέμε τηλεοπτικά εδώ, και η κυρία Δήμητρα Κρουστάλη, η οποία μετά τις υποχρεώσεις της επανήλθε δυναμικά, και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος που ήταν ο μοναδικός εκ των τριών που δεν έλειψε, και εμείς. Πριν και πέρα από όλα όμως, πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους με την Τζορτζίνα Μαλιάροζη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους για σήμερα. Δεν θα γίνει τελικά το debate των πολιτικών αρχηγών. Δεν βρέθηκε η ημερομηνία κοινά αποδεκτή από όλα τα κόμματα μετά την σύσκεψη της Διακομματικής Επιτροπής στη Βουλή. Καθαρή επικράτηση του Εκρέμη Μάμουγλου και στις επαναληπτικές εκλογές για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης. Για ιστορική ήττα του Ερντογάν κάνει λόγο ο Διεθνής Τύπος. Ανοιχτά τη Καρπασία στο δεύτερο γεωτρύπανο της Άγκυρας για βούς. Η Τουρκία στέλνει τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλώντας με θερμό επεισόδιο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα νέα της ημέρας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, Δευτέρα 24 Ιουνίου. Καλησπέρα παιδιά και πάλι εδώ στις επάλξεις, έτσι. Σε όλο μέλη. Καλή εβδομάδα. Χαθήκαμε που λέμε, χαθήκαμε. Εντάξει, υπάρχουν υποχρεώσεις. Τρέχουν οι εξελίξεις, παράλληλες δραστηριότητες. Οπότε, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Ναι. Παράλληλες δραστηριότητες, αυτό ξαναπες. Τι εννοείς? Ότι είναι πρόβλημα αυτές τις παράλληλες διαδρομές. Εντάξει. Υπόγειες καμιά φορά. Όχι σε ό,τι μας αφορά, εμείς ποτέ. Εμείς ποτέ. Και άλλο, είδατε παιδιά, ωστόσο, ότι επιβεβαιώθηκε ο κανόνας μετά τον κύριο Τσίπρα. Άλλο ένα άχαστο έχασε. Ποιο, ο κύριο Ερντογάν. Ναι, χάνουν και άχαστοι. Και είναι μια ήττα που ουσιαστικά μας προεξοφλείω, θα προκύψουν εξελίξεις, γιατί αποκτάει μετά από καιρό η τουρκική πολιτική σκηνή αρκετό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι μπαίνουν νέοι παίχτες στο παιχνίδι. Για την ιστορία να θυμίζουμε, θα τα πούμε και στην εξέλιξη, ότι ο κύριος Ερντογάν είχε ξεκινήσει αυτή τη μακρά του πολιτική διαδρομή από το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Να δούμε αν θα υπάρχουν ομοιότητες στο μέλλον, θα το μάθουμε. Είναι συμβολική η ήττα αυτή. Έχει και σημαντική όμως. Έντονα σημειολογικά χαρακτηριστικά πέραν της πολιτικής ουσίας. Συνασπίστηκε και όλη η αντιπολίτευση εναντίον του. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε και οι νέοι παίκτες τι θα σημάνουν για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, μπαίνουν πρώην υπουργοί στο παιχνίδι. Ακούγονται ότι μπορεί από το κόμμα, από το ΑΚΕΠΕ να προκύψουν νέα κόμματα. Μπαίνουν νέοι παίκτες στο παιχνίδι. Από εκεί που ήταν σούπα η πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αποκτά ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα πρέπει δικαιολογημένα να ανησυχεί μετά από πολλά πολλά χρόνια απόλυτης κυριαρχίας ο κύριος Ερντογάν. Σωστά. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα debate. Γιατί έχουμε μια εξέλιξη debate, όμως ήταν και πάει. Έχω μια εξέλιξη πριν από το ναι. Debate. Ναι, γιατί έχουμε στη σύγκρουση 2 Eurofighter. Θα μας πει περισσότερα η Ιουλία Βελισσαράτου από την αίθουσα σύνταξη. Ιουλία, έχουμε καλησπέρα. Μια έκτακτη είδηση. Καλησπέρα. Έχουμε τη σύγκρουση και τη συντριβή δύο γερμανικών Eurofighter πάνω από τη Γερμανία, κοντά στην Πομερανία και στο Μεκλεμβούργιο, όπου είναι το κρατήδιο αυτό. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτείναξη από τα καθίσματά τους των δύο πιλότων. Δεν γνωρίζουμε όμως την κατάσταση της υγείας τους και αν σώθηκαν τελικά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κατάφεραν να εκτιναχθούν, ότι τα δύο Eurofighter, τα γερμανικά Eurofighter, έπεσαν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Άλλοι λένε σε απομονωμένο σημείο, άλλοι λένε ότι τα θραύσματα ήταν σε κατοικημένη περιοχή. Την είδηση επιβεβαίωσε πριν από λίγο και το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εξέλιξη η είδηση. Περιμένουμε και νέες πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε. Μάλιστα. Ιουλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εδώ θα είμαστε, όπως είπες και εσύ, να μας ενημερώσεις για οτιδήποτε καινούριο έχουμε. Πάντως δεν ήταν καινούργια η εξέλιξη με τον debate, πάνω κάτω αναμενόμενη. Έτσι είχε ουσιαστικά θολώσει αυτή η ιστορία εδώ και αρκετές ημέρες. Ναι, ή θα βρουν έναν τρόπο να το καταστήσουν ενδιαφέρον και ουσιώδες, να βγάλει κανένα συμπέρασμα ο ελληνικός λαός, να ανάψουν και λίγο, ρε παιδί μου, τα αίματα. Έτσι.
ή να το καταργήσουμε, όπως έγινε και τώρα. Πάντως, αφού τώρα δεν βρέθηκε χρυσή τομή για το πρώτο, καλύτερο το δεύτερο. Υπάρχει και ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών αυτή τη στιγμή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τα άλλα κόμματα ότι προσχηματικά μπήκαν στο διάλογο και βέβαια η αντίστοιχη κατηγορία εκτοξεύεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΙΝΑΛ. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και γενικώς από το Κομμουνιστικό τα υπόλοιπα κόμματα. Το οποίο μου είπαν ότι άλλαξε δύο φορές την ημερομηνία της τελικής του συγκέντρωσης. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, βέβαια. Για να μπορέσει να παραστεί ο κ. Κουτσούμπα στο debate. Και τελικά που ξαναγύρισαν στην 1η Ιουλίου που δεν μπορούσαν να. Θεωρώ ότι είναι και δική μας ευθύνη, δηλαδή και ευθύνη του κλάδου των δημοσιογράφων. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχεις ένα σοβαρό σωματείο που θα λέει έτσι θέλουμε να γίνει το debate. Και η πολιτική αρχή βεβαίως να. Εντάξει, μπορεί να μην είναι θεσμικά, ωστόσο όλοι οι δημοσιογράφοι και ιδιαίτερα αυτοί που είχαν συμμετάσχει σε παλιότερα debate. Σοβαρές χώρες δεν είναι μόνο κομμάτι μικροσυμφωνίας των εκπροσώπων. Μα και νομίζω το καθορίζουν τα κανάλια. Δεν μπαίνει καθόλου το πολιτική σχέση. Δεν θέλω την Κρουστάλη, θέλω το Φουσκίδη, θέλω τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή αυτή η λογική και των μέσων ενημέρωση των καναλιών απέναντι στα κανάλια, η στάση του. Των κομμάτων απέναντι στα κανάλια είναι προβληματική. Εντάξει, δεν ήταν θέμα προσώπων τώρα. Για να όχι, μην, όχι. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μια σούπα το debate που βλέπουμε, ήταν θέμα διαδικασίας. Συμφωνούμε. Το θέμα των προσώπων, εντάξει, ήταν η πλέον καταξιωμένη, ήταν οι παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των καναλιών Πανελλήνιας Εμβέλειας. Μα το πνίξανε με τα διαδικαστικά οι πολιτικοί για να μην να αποφύγουν εγκάφες. Να το πούμε έτσι. Θέλανε όσο πιο ασφαλή διαδικασία μπορούσε να γίνει για τον εαυτό τους. Λοιπόν, πώς το έχει το εισιτήριο του μετρό. Το μετρό. Έχω καιρό να πω. Είδες. Γιατί το ρωτάς. Αυτό δεν φοβάται η πολιτική αρχηγή τέτοιες ερωτήσεις. Πόσο έχει το ψωμί, ξέρω εγώ, το μισό κιλό ψωμί. Λοιπόν, για να πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσο, στην αίθουσα σύνταξη, να μας δώσει όλα τα ντεσού από αυτό το ναυάγιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Τελικά δεν προέκυψε λευκός καπνός στη συνεδρίαση της διακομματικής. Πρέπει να πούμε μια συνεδρίαση η οποία διήρκεσε λίγη ώρα. Προφανώς τα διέξοδα αποτυπώθηκαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνεδρίασης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Προσέρχεται στη σημερινή Διακομματική Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία με δύο νέες προτάσεις. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει ότι την 1η Ιουλίου θα ήταν σχεδόν αδύνατον για τον Πρωθυπουργό να παρευρεθεί στην τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών, καθώς και προκύψει η έκτακτη σύνοδος κορυφής της 30ης Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αποδεκτές τις δύο αυτές ημερομηνίες, αναφέρομαι στην 27η και στην 28η Ιουνίου. Ωστόσο, εκεί άρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις από το Κίνημα Αλλαγής και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όταν αυτές οι αντιδράσεις ήρθαν στο προσκήνιο, ο Νάσος Ηλιόπουλος επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου και μετέφερε στη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής ότι ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται να γίνει το debate, η τηλεμαχία, την 1η Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, προκειμένου να πήγαινε προλάβει μια ώρα πιο αργά δηλαδή, από 9-10. Ακριβώς, προκειμένου να προλάβει να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες, όπου θα βρισκόταν για τη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί λοιπόν αντιδράει έντονα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και γιατί γίνεται αυτό? Τις προηγούμενες ημέρες, όταν η τηλεμαχία είχε κλειδώσει για την 1η Ιουλίου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε μεταφέρει την κεντρική προεκλογική ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Δημήτρη Κουτσούμπα για τις 2 Ιουλίου. Όταν λοιπόν άρχισε αυτό το πισωγύρισμα, το ΚΚΕ μετέφερε εκ νέου την προεκλογική ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου. Επομένως, υπήρχε εκεί αδιέξοδο και το όλο πράγμα οδηγήθηκε σε μαύρη τρύπα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία εκλογική χρονιά που δεν έγινε debate. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Μήπως είναι το 1993. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Νομίζω η τελευταία ήταν το Σεπτέμβριο του 2015. Αλλά πρέπει να πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε προεκλογική περίοδο χωρίς τηλεμαχία πολιτικών αρχηγών. Το 1993 πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Από το 1996 και μετά θυμάμαι τότε, δεν ήταν ο κύριος Σιμίτης με τον κύριο Εύερτ. Το 1996. Λοιπόν, με τον Αείμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είδες, αλλά ούτε σε αυτά δεν μπορούμε να συνηθούμε. Ναι, τα αυτονόητα, ανεξάρτητα αν είναι σούπα, βαρετό, όπως λένε οι περισσότεροι, αλλά έτσι είναι. Το θέλανε και δεν μπορέσαν να συνεννοηθούν. Νομίζω δεν το θέλει κανείς πια. Νομίζω δεν το θέλει κανείς πια. Ναι, και από τη στιγμή που εξελίχθηκε έτσι. Καλύτερα κιόλας. Είναι τόσο άτονη και άχρωμη αυτή η προεκλογική περίοδος που δεν ξέρω τι θα πρόσθεται αυτό το. Αν, είχε, το debate. Αν υπήρχε και, κοινό, όπως τα γήπεδα θα φώναζε λίχτο, λίχτο. Και δικαίως. Αν υπήρχε ενώ. Θα χάναν όλοι δηλαδή. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Γιατί υπάρχουν παιδιά και διάφορες πληροφορίες για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που συγκροτήθηκε μπορεί να έχουμε παρετήσεις. Ακούγεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί και για τον κύριο Βασιλικό και μάλιστα πολύ σύντομα, αλλά και με τον κύριο Φλαμπουράρη που είναι
ο τέταρτος στην τέταρτη θέση του επικρατείας. Η συνάδελφος Νίκη Ζορμπά θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα. Ο κύριος Τσίπρας σε ένα tweet του πριν από λίγο επετέθη και στα υπόλοιπα τέσσερα κόμματα, στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, για το ναυάγιο του debate. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είπε ότι αρχικά πίστευε ότι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει σαν το διάολο, το λιβάνι, το debate των δύο. Σήμερα φάνηκε ότι και το Κινάλ, ακόμη παραδόξως λέει και το Κουκουέ, έψαχναν εναγωνίως αφορμή να αποφύγουν και το debate των πέντε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, έχουμε πει ότι υπάρχει τώρα σε εξέλιξη ένα blame game. Ποιος θα χρεωθεί τον Μουτζούρ των Εθνών για το ναυάγιο του debate. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λέει τη δική του εκδοχή, ότι ακόμη και όταν αποδέχτηκαν να έρθουν στο στούντιο απευθείας από το αεροπλάνο, βρήκαν πρόσχημα άρνησης. Σε συνεννόηση μεταξύ τους προφανώς, ώστε να μοιράζονται την ευθύνη και όλοι μαζί να τη ρίχνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα για τη δημοκρατία και κρίμα για την ενημέρωση των πολιτών. Μάλιστα. Βέβαια, την Παρασκευή θυμόμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι ο μόνος τρόπος να γίνει το debate 1η Ιουλίου είναι να βγω με Skype από τη Βρυξέλλη. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, Νίκη, πώς βρήκε χρόνο. Έτσι, γιατί υποτίθεται ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι δεν θα μπορεί την 1η Ιουλίου. Πώς βρήκε τελικά χρόνο, αν αυτή η μία ώρα ήταν διαφορά το 9 που έγινε 10. Μα αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί την Παρασκευή έλεγε ότι η μόνη περίπτωση να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ίδια ημερομηνία και να μην αλλάξει η ημερομηνία του debate με δεδομένες εξελίξεις στις Βρυξέλλες θα ήταν να βγει μέσω Skype. Τώρα είπε ότι μπόρεσε. Ναι, μάλλον η μία ώρα ήταν η διαφορά. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Μα είναι δυνατόν όμως να ισχυρίζεται ότι συντονίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για να μην γίνει το debate. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και τα μικρότερα κόμματα είχαν κάθε ενδιαφέρον να προβάλλουν σε ένα ακόμα φόρουμ τις θέσεις τους. Αρκεί να μην τυμναζόταν στον αέρα όλος ο υπόλοιπος προεκλογικός σχεδιασμός, είναι η αλήθεια. Ναι, βέβαια. Στον κομμάτι. Ναι, και να αλλάζει που άλλαξε τόσες φορές. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα του ψηφοδελτίου επικρατείας, γιατί από ό,τι φαίνεται πολλά μπεζιές θα υπάρξουν μετά τις εκλογές. Ξέραμε, Ανδρέα, είχες πει εσύ πρώτος ότι υπάρχει η πληροφορία ότι σχεδόν ότι είναι δεδομένη η παραίτηση εν ευθέτω χρόνου του Βασίλη Βασιλικού, του υποψηφίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει και μία συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και οικολόγων για την παραίτηση και του Αλέκου Φλαμποράρη σε έναν χρόνο από τις εκλογές. Αυτό σημαίνει, καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον κύριο Φλαμποράρη, θα τον διαδεχτεί η υποψήφια των οικολόγων. Είναι στην πέμπτη θέση. Αν δεν έχει προηγηθεί ο κύριος Βασιλικός. Ναι, ακριβώς, διότι εκεί αν επιβεβαιωθούν και οι δύο παραιτήσεις, τότε θα εκλεγεί, θα μπει στη Βουλή και ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου, δηλαδή θα υπάρχει εκπροσώπηση και των οικολόγων, κατόπιν συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ οικολόγων, και της Προοδευτικής Συμμαχίας και μια, θα εκπροσωπηθεί και η Προοδευτική Συμμαχία με τον κύριο Παναγιώτου. Διότι η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή μας έκανε εντύπωση πρώτον η έκπληξη της συμπερίληψης του κυρίου Φλαμπουράρη στα ψηφοδέλτια. Γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε πρόθεση να ξαναείνε στην επόμενη Βουλή. Και μας έκανε και εντύπωση και αποκλεισμός του κυρίου Κουβέλη ή του κυρίου Χατζησοκράτη. Τελικώς και οι δύο αποκλείστηκαν από όλα τα ψηφοδέλτια. Νίκη, μήπως προσπαθεί σε αυτή την πρώτη φάση να μην έχει εσωκομματικές αντιδράσεις και με τις παραιτήσεις να μπουν και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων ή δυνάμεων που συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ? Εκτιμώ ότι είναι προφανές αυτό ή τουλάχιστον η τοποθέτηση του κυρίου Φλαμπουράρη, αυτό που εξασφαλίζει τον κύριο Τσίπρα, είναι να μην αλλάξει κανείς γνώμη στο ενδιάμεσο και να μην πει: εγώ τώρα δεν παρετούμε, εγώ θα ακολουθήσω τη δική μου γραμμή. Είναι μια απολύτως ασφαλής επιλογή. Δεδομένου ότι ο κύριος Φλαμπουράρης θα πράξει ό,τι του ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, Νίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάντως δείχνει ότι δεν είναι και ότι καλύτερο ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ναι, να φιλορροεί και να αντικαθίσετε ναι, τα πρόσωπα. Δύο από τους τέσσερις εν ευθέτω χρόνο και πολύ περισσότερο επειδή ο ένας είναι 85-86 ονών, ο κύριος Βασιλικός. Η άλλη θέση του κυρίου Φλαμπουράρη για να μπει ο Παναγιώτης Χασομέρης, Παναγιώτης Παναγιώτου, ή η κυρία των οικολόγων, η κυρία Σακοράφα, που έχει βάλει το δεύτερο της επίθετο, έτσι. Όταν κατέβαινε τους οικολόγους, το Σακοράφα δεν το είχε, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ναι, μετά για να παραπέμπει για στην να γίνει Σοφία μια ίδρυκα, να κόβει ψήφους από τη Σακοράφα του Βαρουφάκη. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε όμως ένα απόσπασμα. Χθες ήταν στη Φλόρινα ο κύριος Τσίπρας. Περιοχή έτσι λίγο φορτισμένη και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έκανε ανοιχτή συγκέντρωση. Θα μας πει, να δούμε το σχετικό βίντεο. Πριν έρθω στη Φλόρινα, είχα και εγώ αμφιβολίες.
τώρα που βλέπω ότι εδώ, στη Φλόρινα, είμαστε παρόντες και παρούσες όλοι με μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση, τώρα πια δεν έχω καμία αμφιβολία. Κι όμως γυρίζει. Γεια σας. Ούτε ο Γαλιλαίος να ήταν. Επιμένει. Κι όμως γυρίζει. Επιμένει. Αλλά εννοεί το ματσάκι, έτσι, όχι γη. Εντάξει, δεν αφισβητεί, φαντάζομαι, ότι γυρίζει. Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας όχι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας όλα τα αμφισβητούσε την περίοδο όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Εντάξει, ήταν στο κίνημα της αμφισβήτησης. Ναι, μετά έγινε ένα με την καθιστική ατάξη. Λοιπόν, για πάμε στον Γιάννη Χριστάκο. Έλα, Γιάννη, δεν θα σε ρωτήσω, Παπαδόπουλος, πόσο έχει το εισιτήριο στο 040. Ένα λεπτό. Οπότε βγες κανονικά. Γιάννη, δεν είναι αυτό που φοβούνται οι λένε. Και κυρίως έγινε σε κάποια debate, αν δεν κάνω λάθος, και αμερικανικό και γαλλικό, ερωτήσεις τέτοιες του απλού κόσμου που τις φοβούνται οι πολιτικοί. Πόσο έχει. Καθημερινότητας. Καθημερινότητας, ναι. Πόσο μπορεί να έχει το εισιτήριο στο λεωφορείο, πόσο ένα έχει. Ένα κιλό πατάτες. Ναι, μια βραντζόλα ψωμί. Αυτό. Που είναι ο φόβος. Και καλά για τα εισιτήρια μπορούμε να απαντήσουμε. Στα σούπερ μάρκετ όμως, εντάξει, επειδή δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε, δεν έχουμε και ιδέα κιόλας. Καταλάβες. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα επ' αυτού. Πριν αρκετά χρόνια, ένας πολιτικός αρχηγός που μετέπειτα έγινε και πρωθυπουργός της χώρας, μας είχε πάει σε ένα τραπέζι, αυτό τα δημοσιογραφικά που κάνουν, εκεί που υπηρετούσε τέλος πάντων τότε, σε μια πολύ ακριβή συνοικία του λεκανοπεδίου της Αττικής, και όταν ήρθε ο λογαριασμός πλήρωσε κάτι χιλιάρικα ευρώ και του φάνηκε φτηνό. Ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε. Ποια εποχή είχε γίνει αυτό, για να δούμε αν είχε γίνει πρώη μετά το μνημόνιο. Όχι προμνημονίου. Προμνημονίου, αλλά και πάλι έτσι, ήταν κάτι που εντυπωσίασε το τραπέζι των κοινών θνητών που είχαν τον συνόδευα, ναι. Λοιπόν, τι της ήθελε τις διευρύνσεις ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τώρα? Είδες τι έπαθα με την κυρία Μωροπούλου? Μια χαρά του πήγαινε έτσι. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε, Γιάννη. Εντάξει, η περίπτωση της κυρίας Μωροπούλου σε ό,τι αφορά την σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα ήταν γνωστή στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως μια διαφορά εδώ από τη σύνταξη της άγαμης θυγατέρας, την οποία φαντάζομαι ο πολλής κόσμος γνωρίζει πάνω κάτω τι είναι, από το να λαμβάνεις τη σύνταξη του θανόντος πατέρα σου χωρίς να έχεις δηλώσει ότι πέθανε. Ή τέλος πάντων να έχεις αποκρύψει από τις φορολογικές αρχές της χώρας και τις ασφαλιστικές αρχές κάποια στοιχεία. Εδώ η κυρία Μωροπούλου δεν είχε αποκρύψει κάτι. Αν θέλετε, το μοναδικό σημείο που θα μπορούσε να συζητηθεί ότι είναι μεμπτό είναι ο ισχυρισμός της ότι δεν γνώριζε ότι από το 2010 και μετά άλλαξε ο σχετικός νόμος και μπήκανε εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους, μέσα στους οποίους εκείνη ως τότε ήταν νομίμως, ναι, ως άγαμη θυγατέρα. Το λέω αυτό γιατί λογικά ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα κοινά, πολιτεύεται κιόλας στο τέλος, δεν μπορεί να μην ξέρει αυτό που είχε γίνει ντόρος σε όλη τη χώρα το 2010 για τις άγαμες θυγατέρες, γιατί είχαμε γράψει σεντόνια τότε. Και από τη στιγμή που πρέπει να γυρίσει, Γιάννη, εδώ και πόσο καιρό, να γυρίσει κάμποσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ πίσω, έτσι, είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και διακανονισμού, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι διακανονισμό, ναι. Από ό,τι κατάλαβα και εγώ, προφανώς θεώρησε ότι τα ποσά που τη ζήτησαν ήταν πάρα πολύ υψηλά. 70.000 νόμιζε, περίπου. 70.000, ναι. Εκείνη νόμιζε ότι ήταν πολύ λιγότερα τα ποσά που εισέπραξε για να δώσει πίσω. Και, Γιάννη, εφόσον το γνώριζαν αυτό και ενώ υπήρχε το προηγούμενο της κυρίας Μυρσίνης Λοΐζου, γιατί την βάλαν στο ψηφοδέλτιο? Γιατί δεν υπήρχε κάτι μεμπτό όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, αλλά τώρα υπήρξε κάτι μεμπτό. Προφανώς προέκυψε το μεμπτό. Ναι, το ξέραν, ναι, όμως, δεν προέκυψε. Ναι. Γι' αυτός δεν προέκυψε. Ήταν το ξέρανε, αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε διευθετηθεί, διότι από το 2007 το θέμα αυτό είχε πάρει την τροπή που είχε πάρει. Και αυτό δεν είναι πολύ πιστική εξήγηση, αν είναι αυτή η εξήγηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάναν τόση φασαρία με την προηγούμενη περίπτωση της κυρίας Λοΐζου. Είναι δυνατόν τώρα να λένε αυτό, δηλαδή? Μιλώντας πολιτικά, υπάρχουν. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον Γιάννη. Θα συνδεθούμε και σε λίγο. Ναι, για να ακούσουμε λίγο το πώς σχολίασε η κυρία Μωροπούλου όλη αυτή την εξέλιξη. Δεν έκανα καμία παράνομη ενέργεια. Δεν έπαιρνα εγώ τη σύνταξη, την πίστανε στο ταμείο μου. Απέσυρα την υποψηφιότητά μου κυρίως γιατί από ευφυξία δεν θέλω
να βλάψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία του προς τις εθνικές εκλογές. Ταμείο μου το ασφαλιστικό μου πίστωνε αυτήν τη σύνταξη. Επειδή η διαδικασία η δικάση με έχει οριστεί, θα καταβληθεί άμεσα το ποσό που θα επιδικάσει. Μάλιστα. Άγνοια για την κυρία Μωροπούλου, διόλου δικαιολογημένη βεβαίως, αλλά ούτε επαναλαμβάνω. Ούτε και το ασφαλιστικό ταμείο είναι δικαιολογημένο. Επαναλαμβάνω, στη Δημοκρατία δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να διευκρινίσουμε ότι το δεν θα αντικατασταθεί. Εννοείς γενικώς για την κυρία Μωροπούλου. Για την κυρία Μωροπούλου. Δεν θα αντικατασταθεί, θα μείνει το ψηφοδέλτιο των δεκανήσεων ως έχει, με ένα λιγότερο αριθμό στη λίστα των δωδεκανήσεων. Έτσι δεν θα αντικατασταθεί η κυρία Μωροπούλου. Τώρα. Έχουμε πάμε, κινητικότητα, κοινάλε. Δήμητρα, και στο κοινάλ, Μεγάλη κινητικότητα. Ναι. Μπλούζες, γιατί το λες έτσι. Κόσμος μπαίνει, κόσμος φεύγει. Μπαίνει, υπάρχει ένας κόσμος, μια κινητικότητα. Κοίτα, στα πέριξη του κοινάλ υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι υπάρχει στο κέντρο του, οπότε... Δηλαδή λέτε ότι είναι χαλαρή η ηγεσία τώρα σε αυτή την... Όχι, το χαλαρή δεν είναι, κάνει προεκλογική εκστρατεία. Πάμε να δούμε το βίντεο του Λεωνίδα του Καπερναράκου και επιστρέφουμε. Τον έχουμε. Αίθουσα σύνταξη, τον έχουμε. Αίθουσα σύνταξη, παιδιά. Αίθουσα σύνταξη. Έλα, Λεωνίδα. Οπότε, έλα, ρε, Λεωνίδα. Σε έχουμε να μας απεί ζωντανά, φρέσκα τα νέα. Έτσι, για γιατί πάμε. Τουλάχιστον στο κίνημα αλλαγής, το επικρατείας ταξιδεύει σε ήσυχα νερά. Μπουνάτσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γινόταν. Αυτή την κάνατε φασαρία πιο πριν και τώρα είναι ήρεμη. Ακριβώς, ναι, ναι. Με τα ονόματα, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Έγινε ότι έγινε εδώ και περίπου 20 μέρες, ένα μήνα. Τώρα ταξιδεύει σε ήσυχα νερά. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Γεννηματά επισκέφθηκε το πρωί στις 11.30 τα ΕΛΤΑ στον Πειραιά. Εκεί συνομίλησε με τους εργαζομένους που μάλιστα της είπαν αρχικά ότι να προστατεύσει αυτόν τον οργανισμό. Είναι ο αρχαιότερος οργανισμός στην Ελλάδα. Μετρά, και αυτό δεν το ξέραμε, 191 χρόνια. Οπότε η κυρία Γεννηματά είπε ότι στεκόμαστε πάντοτε δίπλα στους εργαζομένους των ΕΛΤΑ. Ζήτησε η χρήσιμη ψήφος να πάει στο κίνημα αλλαγής. Και βέβαια μίλησε, είπε χαρακτηριστικά ότι η λογική θα επιστρέψει. Η χρήσιμη ψήφος, είπε. Η χρήσιμη ψήφος. Η χρήσιμη ψήφος είναι μόνο στο κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Και ότι έτσι θα έρθει και η πολιτική ομαλότητα βέβαια στη χώρα. Στις 7 Ιουλίου, είπε χαρακτηριστικά, γυρίζει και η λογική, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κάλπης, και βέβαια κατηγόρησε και το ΣΥΡΙΖΑ ότι φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη και βέβαια κατακρίθηκε, καταψηφίστηκε και τώρα φεύγει από τη μέση. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων της κυρίας Γεννηματά από τα ΕΛΤΑ του Πειραιά. Η λογική μπορεί να επιστρέψει στη χώρα στις 7 Ιουλίου με την ψήφο των προοδευτικών πολιτών στο κίνημα αλλαγής. Και απευθύνομαι σε όσους είναι σήμερα απογοητευμένοι και βαθύτατα προβληματισμένοι, γιατί είδαν τις ελπίδες τους να καταραίουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Λεωνίδα, τι άλλο έχουμε από την κυρία Φόφη Γεννηματά? Έχουμε έτσι και μια ποδοσφαιρική παρένθεση, όπου επισκέφθηκε την Τρίπολη και την τοπική ομάδα Αστέρας. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει σηκώσει την μπλούζα που της έκαναν δώρο, η οποία γράφει, όπως βλέπουμε, Πασόκ Φόφη, και τη δείχνει έτσι και υπερήφανη στον τηλεοπτικό. Καλά οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος δεν αντελήφθη που είναι και της περιοχής ότι κίνημα αλλαγής είναι πια το κόμμα που κατεβαίνει και όχι Πασόκ. Μα στο Πασόκ ποντάρουν όλοι. Στο Πασόκ ποντάρουν όλοι. Είδατε η δύναμη της συνηθίας. Στέλνουν ένα μήνυμα, μάλλον. Στέλνουν ένα μήνυμα. Είδατε η δύναμη της συνηθίας. Και γιατί είναι και κόκκινο το μπλουζάκι, δεν είναι στα χρώματα, παιδιά, της παράταξης? Όχι, αλλά είναι στα χρώματα της ομάδας. Είναι η μπλε και αυτό το κόκκινο είναι η δεύτερη εμφάνιση. Οπότε χρησιμοποιήθηκε αυτή ως πιο γυναικεία. Πολύ ωραία. Μα κρατάει και τη γαλάζια, είναι προφανές. Ακριβώς, τη βλέπουμε πίσω, την πρώτη εμφάνιση της ομάδας, η δεύτερη και προτιμήθηκε. Τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι παραπέμπει σε μελλοντική. Να πολιτικό σχόλιο, ναι. Παραπέμπει σε μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί. Λοιπόν, και φάντος ο κύριος Κωνσταντινόπουλος όμως. Σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Λοιπόν, ναι, και φάντος. Χαρά. Παλεύει, ξέρεις, είναι τριαδρική εκεί. Είναι τριαδρική, θα έχει μάχη μεγάλη. Ναι, στην Αρκαδία. Γενικώς οι τριαδρικές είναι ένα θέμα για το κίνημα αλλαγής. Και γενικώς υπάρχει μεγάλη συζήτηση με το κίνημα αλλαγής, γιατί έχουμε διάφορες τοποθετήσεις, είτε αφορά την Ορβάρτης, είτε αφορά το τι θα κάνει στις 7 Ιουλίου. Επειδή ξέρεις καλά όμως ότι στην επαρχία ειδικά παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Θεωρείται πιο αδύνατο από ό,τι αναμενόταν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία, πλην του νυν βουλευτή του κ. Βλάση. Οπότε
λένε ότι αυτό θα ευνοήσει την προσπάθεια επανεκλογής του κ. Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος πράγματι είναι 50-50 που λέμε. Για είναι ισχυρός στην περιοχή, αλλά λόγω εκλογικού νόμου είναι 50-50. Χαίρετε. Και όταν λέμε κίνημα αλλαγής, πού πάει ο νους μας? Στο Δημήτρη Χόντρο. Νόμιζα στις Τριεδρικές. Όχι. Δημήτρης Χόντρος, συνάδελφος από το Βήμα, πολιτικός συντάκτης. Γεια σας, ομάδα. Καλησπέρα σας. Πώς είδες το κόκκινο? Το κόκκινο το βλέπω πάντα μια χαρά. Ανανέωση και υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις από το χώρο του κόκκινου, ανανεώσεις συμβολέων και όλα αυτά. Νομίζω ότι εκεί εστιάζει το ενδιαφέρον. Ναι. Πάμε είναι καλό σημεία, να υπάρχει η σημαία στον ιστό. Διότι όταν οι σημαίες δεν υπάρχουν πολλές σε μια ομάδα, σε ένα κόμμα, υπάρχουν σημαίες. Μία, δύο, τρεις. Στο υπονοούμενο. Όταν οι σημαίες λοιπόν υποστέλλονται ή τέλος πάντων τοποθετούνται σε σημείο όχι τόσο εμφανές όσο θα έπρεπε να είναι, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει στην εξέδρα μια αναστάτωση, έτσι δεν είναι? Σωστό, μια μουρμούρα. Υπάρχει στο κίνημα αλλαγής μια μουρμούρα, Δημήτρη? Μουρμούρα δεν υπάρχει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει σκέψη. Τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι διατηρεί πάνω κάτω τα ποστά των ευρωεκλογών. Υπάρχουν βέβαια εκροές και εκροές. Ναι, γιατί υπάρχουν διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, αρκετά σημαντικές. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπουμε και τη στροφή που την είχαμε πει που κάνει η κυρία Γεννηματά στην υπευθυνότητα. Διότι είδε ότι μετά τον εξωστραγγισμό του κ. Βενιζέλου απενεχοποίησε ένας κόσμος παράταξης στη ψήφο προς τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ναι, αλλά να πούμε σε περιπέτειες και όλα αυτά δεν χρειάζεται. Εκεί λοιπόν ήρθε και έβαλε την τακτική της χρήσιμη, η λογική επιστρέφει με τη χρήσιμη ψήφο μέχρι την Κυριακή. Αύριο θα έχει και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος με τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Μα τη χρήσιμη ψήφο, αυτό που έλεγε ο Ανδρέας προηγουμένως, έχει δίκιο. Οι θέσεις είναι επαμποτερίζουσες και δείχνουν και μια σύγχυση. Ποια είναι η χρήσιμη ψήφο, δεν κάνει τι δηλαδή. Και πώς μπορεί βέβαια, να είναι χρήσιμη ψήφο. Βέβαια, έχει πάντα τρία θέματα στο τραπέζι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Και αρχίζουμε ψήφος. Και ακούμε κάτι περί ψήφου ανοχής και όλα αυτά. Όχι, και πόσο μπορεί μια ψήφο να είναι χρήσιμη. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ένα λόγο παραπάνω. Έχει βάλει τα τρία θέματα. Το αναθεώρηση του συντάγματος, την ψήφιση του Πρόεδρου Δημοκρατία και τον εκλογικό νόμο. Ακριβώς. Το δίλημα όμως που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοδυναμία ή περιπέτειες, και το οποίο θα έλεγα ότι το σκεπτόταν ο κόσμος που κινείται στο κέντρο, έβαλε ένα ζήτημα, κυρία Γεννηματά, ότι εγώ θα δώσω, αν χρειαστεί, ψήφο ανοχής. Αυτό είναι. Άκουγα το πρωί οποία... στον κύριο Χατζηδάκη να λέει: δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Αλλά τέλος πάντων. Με τόσο μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία, τι ψήφο ανοχής. Αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχει, έτσι. Είναι μια εφεύρεση η έννοια της ψήφου ανοχής. Δεν υπάρχει, είναι ψήφος εμπιστοσύνης εξουσίας. Δηλαδή όταν είναι ψήφος εμπιστοσύνης, τι κάνει ένα κόμμα? Ας υποθέσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βγαίνει αυτοδύναμος. Όταν πας στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν του πει: έχω ανοχή. Έχω αλλά κάρτα. Έχει 151 ή δεν έχει? Έχω αλλά κάρτα. Θα πει: έχω. Εκεί λοιπόν παίζει. Είναι μια τακτική η οποία επιλέχθηκε τώρα. Θα αλλάξει την τελευταία εβδομάδα που θα είναι και τα σπορ. Θα πάει σε πιο συναισθηματικό τρόπο ενδεχομένως για να προσπαθεί να κρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά, αλλά και ενδεχομένως να έχει ένα ποστό, όπως λένε και οι ίδιοι, εκεί γύρω στο 8, το οποίο δεν θα δημιουργήσει ζητήματα την επόμενη μέρα. Σωστό. Μεγάλα. Γι' αυτό έχουν πεταχτεί και διάφορα τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό δεν ενεργοποιούνται και κάποια στελέχη, σου λέει εδώ. Υπάρχει όμως μεγάλο θέμα με την Οβάρτης, με τη θέση του κόμματος. Πάρα πολύ για την μεγάλο και υπάρχουν αντιδράσεις στη βάση. Και όχι μόνο αυτό, την Πέμπτη. Στο συνέδριο του κύκλου, ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου δεν είναι πολιτικός ή προσωπικός ρεβανσισμός, αλλά είναι θεσμική υποχρέωση. Όμως μια σειρά στελεχών, μαζί με την κυρία Γεννηματά, βλέπουμε ότι έχουν μια θέση ότι εντάξει, ας μην είμαστε εκδικητικοί, θα τα λύσει η δικαιοσύνη τα ζητήματα, ενώ ξέρουμε όλοι ότι εφόσον έχουν σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, θα πάει στη Βουλή και όχι στη δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή. Ναι, είναι στο πλαίσιο της υπεύθυνης δύναμης που δεν θέλει πολλώσεις και εγγυάται την πολιτική ομαλότητα. Και βγαίνει μια σειρά στελεχών από τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Γερουλάνο και λένε ότι να δούμε να μην υπάρχει ρεβανσισμός. Δεν είναι ρεβανσισμός η διερεύνηση μιας υπόθεσης για την οποία υπάρχουν τόσες καταγγελίες. Και όταν στην υπόθεση υπάρχει δύο κορυφαία στελέχη σου, ενεπλάκησα. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι κάποιες θέσεις οι οποίες δεν θεωρώ ότι απηχούν την πλειοψηφία της τάσης που υπάρχει στο κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, η εμπειρία λέει ότι όταν ένα μικρό κόμμα δεν έχει καθαρές θέσεις και υπάρχει μια αμφισημία στη γραμμή, στο τέλος την πατάει.
αυτοδιδάσκει η πολιτική ιστορία. Θα περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Άλλα τα μεγάλα κόμματα μπορούν να αφομοιώνουν διαφορετικές απόψεις και τέτοια, αλλά σε ένα μικρό κόμμα τώρα να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει για την ομάδα. Πάντως, παιδιά, μετά από όλα αυτά τη Νοβάρτη, είναι κοινό τόπο ότι ανεξαρτήτως της ουσίας του θέματος, το δικονομικό κομμάτι, ο τρόπος δηλαδή, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο, οφείλουν να διερευνηθούν πια. Δεν μπορεί μετά το κίνημα αλλαγής να έχει μια θέση στην υπόθεση της Νοβάρτης που κατηγορηθήκαν ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος. Ακριβώς. Και γενικώς, ναι, επιστρατεύτηκε, εργαλοποιήθηκε. Όπως ήδη έλεγα, σε μια προσπάθεια να πληγεί και το κίνημα αλλαγής, δεν γίνεται ξαφνικά να πούν, α, όλα καλά και όλα ωραία, μία τομή bon, και προχωράει μπροστά. Υπάρχουν ζητήματα προς διερεύνηση. Δημήτρη, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Παρακολουθήσω ρεπορτάζ. Χαρά μας τόσο να εδώ. Να μας έρθει πιο σύντομα. Δημήτρη Κόρδος, συνάδελφος από το Βήμα. Λοιπόν, ναι, και ανάλογα με την δραστηριότητα, πόσο έντονη ή όχι είναι του κινήματος αλλαγής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι και πάμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, πρώην υπουργό και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και καλό τρέξιμο να έχετε. Τρέχουμε ήδη εδώ και πολύ καιρό. Σας τρέχει όμως και η κυρία Μωροπούλου σήμερα, σας έτρεξε έτσι ένα διάστημα. Δηλαδή φάνηκε να είναι όλα καλά για σας, να πηγαίνουν όλα πρίμα που λέμε. Ωστόσο, είχαμε αυτό το περιστατικό, έτσι ήρθε να σας αναταράξει λίγο την προεκλογική σας εξαρτία. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η κυρία Μωροπούλου, αν θέλετε, διευκόλυνε την παράταξη και δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα σχόλια αυτού. Ούτως ή άλλως έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρχει και μια μεγάλη ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, η προσπάθεια μέσω του Μητρώου Στελεχών, η προσπάθεια να κινητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως να μην ήταν καν μέλη της παράταξης στο παρελθόν, έτσι ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν ευρεία εκπροσώπηση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Το περιστατικό με την κυρία Μωροπούλου προφανώς είναι ένα τυχαίες περιστατικό. Θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι η ίδια διευκόλυνε με τον τρόπο τον δικό της τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, βαίνουμε προς την 7η Ιουλίου, όπως λέει και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, σε ρυθμούς που δεν είχαμε συνηθίσει, σε προεκλογική εξτρατεία, ούτε καν debate δεν γίνεται. Θεωρείτε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι δεν θα έχουμε αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών τόσο των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και συνολικά, θα σας πω εγώ, σε αυτή την πορεία προς εκλογές? Και αφού δεν φοβάστε τίποτα, γιατί δεν πηγαίνει σαν debate, έστω των δύο. Και ειδικά τώρα που επαναλαμβάνουμε την Πρωθυπουργία. Έτσι, έχετε και είναι θετικά τα μηνύματα που έρχονται από τις δημοσκοπήσεις για σας, άκρως θετικά. Λοιπόν, θα σας πω ότι όντως το βλέπω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος εξελίσσεται, αν θέλετε, σε ένα σχετικά ήπιο κλίμα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη πίσω μας μια μεγάλη ένταση που έχουμε περάσει με τη διαδικασία των ευρωεκλογών, των περιφερειακών εκλογών, των δημοτικών εκλογών. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει και μια κόπωση των πολιτών από όλες αυτές τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Εμείς ούτως ή άλλως ως υποψήφοι καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάντα στις επάλξεις και ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τους πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί ακούω για τα debate, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μία άλλου είδους τακτική και προσέγγιση με τους πολίτες. Και αναφέρομαι στην προσπάθεια να έρθει κοντά στους πολίτες, στο χώρο εργασία τους, στο χώρο που κινούνται, πίνει στο κοινωνικό τους πίνει περιβάλλον. Το αίμα των πολιτών, και αυτό δεν το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός να έχει κάνει ήδη προεκλογική κίνηση σε όλη τη χώρα και τώρα ουσιαστικά να την επαναλαμβάνει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και το κρατάω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες. Και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν μη τι άλλο, αυτό που απέδειξε είναι ότι έχασε τελείως την επαφή του με την κοινωνία και με τους πολίτες. Εξού και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Ποια είναι η ακριβή ατάκα, Δημητρά? Είναι ότι μυρίζει ανθρώπινο κρέας όταν ακούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτό είπε, παραφράζοντας ένα στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη. Όταν ακούς τάξη, ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Και το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα ήθελε να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόγραμμά του.
επειδή θεωρεί ότι πολλές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας συμπίπτουν με τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ότι έχει καλλιεργήσει το έδαφος για να παρέμβουν ακραίοι κύκλοι της Ευρώπης και να επανέλθουν μέτρα λιτότητας. Κοιτάξτε, Ναδίγια, την προεκλογική περίοδο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με ψέματα να τάξει ελπίδα. Την προεκλογική περίοδο του 2019, επειδή πλέον έχει πεπραγμένα, έχει μια φουλ τετραετία στην διακυβέρνηση της χώρας, δεν μπορεί πλέον να τάξει ελπίδα. Άρα, με ψέματα, προσπαθεί να δημιουργήσει φόβο. Πιστεύω ότι πλέον οι πολίτες έχουν μάθει από τα παθήματα με τον κύριο Τσίπρα και όσα ψέματα και να προσπαθήσουν να επικαλεστούν, όσα fake news, δεν πείθουν κανέναν πολίτη. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή θέλουν να δουν την Ελλάδα να μπαίνει σε μία νέα τροχιά. Θέλουν να δουν να μπαίνει σε μία τροχιά ανάπτυξης. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό είναι και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που άλλωστε είναι και πρόταση που συνάδει και με την ιδεολογία της παράταξής μας. Και αυτή είναι και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Ναι, αλλά για να πάτε σε αυτή την τροχιά της ανάπτυξης, υπάρχει ένα θεμελιώδη ζήτημα. Τι θα γίνει με τα πρωτογενή πλεονάσματα? Έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάει να διαπραγματευτεί όταν θα έχει δώσει δείγματα γραφής και θα είναι ευνοϊκό το έδαφος. Ωραία, αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση. Δεν μπορούν να βγάλουν την πρόεδρο της Κομισιόν. Και η δεξιά, εκτός από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, βρίσκεται σε κρίση. Δεν είναι μια Ευρώπη που μπορείς εύκολα να πας να διαπραγματευτείς με κυβερνήσεις και με πρωθυπουργούς οι οποίοι δεν είναι σταθεροί στις δικές τους χώρες, έστω και να ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια με τη δική σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Αυτό όντως έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μια κατεύθυνση θα είναι η προσπάθεια στο να μειωθεί. Όμως μην ξεχνάτε ότι το πλεόνασμα το συζητάει κανείς και αναφέρεται σε ποσοστιαία, σε ένα ποσοστό επί του ετήσιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Που σημαίνει ότι αν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, αλλιώς μπορούμε να έχουμε ένα ποσοστό πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλιώς βγαίνει το ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος σε μια κοινωνία που αναπτύσσεται, σε μια οικονομία που αναπτύσσεται και αλλιώς σε μια οικονομία πόσο που όπως είδαμε αυτά τα χρόνια ήταν είτε σε ύφεση είτε είχε μια πολύ οριακή ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν μιλάμε για ανάπτυξη γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά χρειάζεται από την αλλαγή της ψυχολογίας, που ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα, μέχρι το να ξεκινήσουν εμβληματικά έργα. Α, το ελληνικό είναι. Όπως για παράδειγμα θα γίνει, το λέει ελληνικό. Ο κ. Μητσοτάκης ότι θα το ξεμπλοκάρει, λέει αμέσως. Ξέρετε πόσες διαδικασίες, πόσες υπογραφές γενικών γραμματέων, για παράδειγμα, που έτσι όπως το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πρώτη φάση θα είναι πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κύριε Παπαδόπουλε, σας λέω ένα πολύ επειδή εμείς. Και αυτό εμείς, θέλει εβδομάδες και μήνες. Μην σας πω για το ΚΑΣ, για όλα αυτά. Επειδή εμείς έχουμε τρέξει στο παρελθόν διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και παραχωρήσεων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που προέχει είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Η παρούσα κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση, δεν είχε ποτέ την πολιτική βούληση. Ακόμα και εκεί που αναγκάστηκε να βάλει την υπογραφή της για να προχωρήσουν κάποια έργα τα οποία είχαν ήδη προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό έγινε υποχρεωτικά. Έχει λοιπόν να κάνει πάρα πολύ με το ποια είναι η κατεύθυνση, η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Η πολιτική κατεύθυνση λοιπόν της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι προς την προσέλκυση επενδύσεων και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα δοθεί και μόνο με την έναρξη μεγάλων έργων τα οποία έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Να σας πω κάτι, ακόμα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μία αριστερή κυβέρνηση, ξέρετε, θα όφιλε, έτσι, θεωρητικά τουλάχιστον, να είχε δώσει μια έμφαση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που ξέρουμε ότι έχει επιταχυντές ανάπτυξης και που δίνει διασπορά σε όλη την οικονομία όταν λειτουργεί. Αυτή η κυβέρνηση ακόμα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περιέκοψε. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν από τις δημόσιες επενδύσεις μέχρι τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως τις μικρότερες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Αλλά όλα αυτά θέλουν μια κυβέρνηση που να έχει μια τέτοια κατεύθυνση και ένα τέτοιο όραμα. Και αυτή μπορεί να είναι μόνο μια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εκτός από τις επενδύσεις, το υπόλοιπο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, αξιολόγηση, το μέσο δημόσιο και ένα σωρό πράγματα που έχετε ξεκινήσει. Το 1:5. Πιστεύετε ότι θα το αντέξει το κόμμα σας? Έχουμε δει πολλές φορές σε τέτοιες κορυφές και κομβικές μεταρρυθμίσεις να αντιδρούν τα ίδια τα κόμματα, το εσωτερικό των κομμάτων.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να είναι σαφές, όταν μιλάμε για επενδύσεις, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν που προέχει είναι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας σε μια χώρα που έχει αφενός μια πολύ μεγάλη ανεργία, ακόμα και τώρα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ποσοστά που βλέπουμε περιλαμβάνουν και ένα πολύ μεγάλο μέρος εργασίας, η οποία είναι ευέλικτη και άρα, ναι μεν, για την ποσοστό της ανεργίας φαίνεται ότι πέφτει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άρα μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις ακριβώς για να έχουμε καλά αμοιβόμενες και καινούριες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τις μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι πλέον έχουμε προχωρήσει, βλέπουμε την επόμενη μέρα. Όλοι είμαστε πιο όριμοι, ενώ και το πολιτικό σύστημα αλλά και η κοινωνία, για να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα για να πάει μπροστά θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μάλιστα επιλέγει η ίδια. Είπε και όμως όχι, κάτι πολύ σωστό η Δήμητρα. Και όχι μεταρρυθμίσεις που, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια μας επιβλήθηκαν απ' έξω. Είναι πολύ πιο σωστό να επιλέξουμε εμείς την κατεύθυνση και να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις αυτές που στο τέλος ημέρας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να αλλάζουν λίγο την ισορροπία των πραγμάτων. Σωστό. Όμως σε δεύτερο χρόνο έρχονται να είναι προς όφελος των όλων, του συνόλου. Είπε κάτι πολύ σωστό η Δήμητρα Αυλήνη, η Δήμητρα Κρουστάλη, σε σχέση και με πόσες αντιστάσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και κατά καιρούς έχουμε δει πολλά παραδείγματα και στο παρελθόν. Αναρωτιέμαι, αυτό θα είναι πιο εύκολο να τις κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αν κυβερνάτε με άλλο κόμμα, αν είστε αυτοδύναμοι, αν είναι δηλαδή και άλλες δυνάμεις μέσα στη νέα κυβερνητική πλειοψηφία, αν θα μπορείτε να τις κάνετε μια οριακή πλειοψηφία 151, 152, 153, ή γι' αυτό βάζετε έναν πύχη αρκετά ψηλά στην αυτοδυναμία, για να μπορείτε να κάνετε αυτά που λέτε, τα οποία όμως έχουν κόστος. Και πολύ άμεσο κόστος μπορεί και, να είναι. Χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί πιστεύω ότι κλείνοντας τώρα τον δεκαετή κύκλο της κρίσης, γιατί νομίζω ότι η απερχόμενη κυβέρνηση ουσιαστικά θα κλείσει την πόρτα και στην κρίση. Μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο για την χώρα, σε μια νέα φάση, και η κατεύθυνση της φάσης αυτής πρέπει να είναι μια κατεύθυνση ανάπτυξης και συνθήκων ευημερίας για όλους. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα είναι ισχυρή, μια κυβέρνηση που θα είναι σταθερή και μια κυβέρνηση που θα είναι αποτελεσματική. Και για να είναι αποτελεσματική, να μπορέσει να εφαρμόσει ουσιαστικά το πρόγραμμά της, θα πρέπει να είναι κυβέρνηση με μια αυξημένη πλειοψηφία στην Βουλή, για να μπορεί να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό και σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προς όφελος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Άλλο το ότι έχει δηλώσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το ενωτικό μήνυμα που απευθύνει προς όλους τους Έλληνες στις κάλπες, ότι την επόμενη μέρα, άσχετα εάν έχει μια ισχυρή πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, θα επιδιώξει συνενέσεις και συνεννόηση σε πολλά θέματα θεσμικά. Μην ξεχνάμε ότι η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, που σημαίνει ότι θα συζητήσουμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ξέρουμε ότι ήδη κάποια άρθρα είναι δεδομένο το πώς θα προχωρήσει, πώς θα γίνει η αναθεώρησή τους. Όμως είναι σημαντικό να δούμε και αν κάποια άλλα άρθρα μπορεί να στηριχθούν από την επόμενη Βουλή με μια ενισχυμένη πλειοψηφία. Έχουμε θέματα εθνικά μπροστά μας. Το κίνημα αλλαγής και τα περί ψήφου ανοχής, εσείς θα απορρίπτετε, φαντάζομαι, σε οποιαδήποτε κουβέντα να μπείτε σε ένα τέτοιο πλαίσιο κυβερνητικής συνεργασίας, αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Εν όψη της κάλπης της 7ης Ιουλίου, αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνει, ξαναλέω, ένα ενωτικό μήνυμα. Απευθυνόμαστε προς όλους, ανεξάρτητα με το ότι ψήφισαν στις ευρωεκλογές, ακόμα δηλαδή και στις ευρωεκλογές που ήταν πολύ πρόσφατα, και ζητάμε την στήριξη μιας κυβέρνησης που θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος όλων των Ελλήνων. Και έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ανεξαρτήτως αν έχει την αυτοδυναμία ή όχι, θα κάνει ανοίγματα ακόμα και σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, εφόσον μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια την οποία έχει εξαγγείλει, να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση. Είναι έτοιμα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συνομιλείτε και εσείς καθημερινά μαζί τους και σε κοινοβουλευτικό και όχι μόνο επίπεδο, να δεχθούν μια τέτοιου είδους επανάσταση εσωκομματική, ας το πούμε. Ξέρετε, η χώρα μας έχει ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει και επιλέγει τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κυβέρνησή του, και αν θέλετε μέσω αυτού δίνει και το στίγμα και το μήνυμά του. Άρα αυτό αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι θα είναι το προσωπικό στίχημα του επόμενου πρωθυπουργού, που θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ όμως δεν στέκομαι μόνο στα πρόσωπα. Όταν μιλάμε για προσπάθεια συνεννόησης και συνένεσης με τους άλλους πολιτικούς χώρους, αναφέρομαι, όπως σας είπα πριν, στα θεσμικά,
Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ότι διολυσταίνουμε στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Άρα η αποκατάσταση στους θεσμούς έχει να κάνει με το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο με το κυβερνών κόμμα. Έχει ανάγκη να δούμε τα θέματα τα εθνικά υπό το πρίσμα μιας συνενετικής λογικής και όχι αυτό που είδαμε αυτά τα χρόνια. Οπότε προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να τα δούμε συνολικά. Λέμε για την ψήφο των αποδήμων. Το λέω γιατί ξέρετε, είναι κάτι που επανέρχεται συνέχεια στο τραπέζι. Μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο που είναι στο εξωτερικό και αισθάνεται ότι είναι Έλληνας δεύτερης ταχύτητας όταν δεν μπορεί να ψηφίσει, επειδή δεν του δίνεται δικαίωμα να ψηφίσει στον τόπο κατοικίας του. Άρα αυτό είναι ένα νομοθέτημα που ξέρετε ότι πρέπει να περάσει με μια πολύ ενισχυμένη πλειοψηφία, όπως και η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα απασχολήσουν την επόμενη Βουλή και εκεί καλό είναι όντως να επιδιώξουμε και αν είναι δυνατόν να επιτύχουμε συνενέσεις. Μάλιστα. Άρα κοινοβουλευτικές συνενέσεις λέτε εσείς. Εγώ μιλάω κυρίως για κοινοβουλευτικές συνενέσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας ευχηθούμε και πάλι καλή δύναμη να έχετε. 12 μέρες μήνανε. Στον αγώνα σας 12 μέρες, ναι. Στην Αλφα Αθηνών όμως, που ξέρετε τώρα λόγω καλοκαιριού, η αλήθεια είναι ότι τα Σαββατοκύριακα πηγαίνει κανείς στην Κυψέλη, στο Παγκράτη και δεν βρίσκει άνθρωπο. Δεν βρίσκει πολύ κόσμο. Να δούμε, να δούμε πώς θα είναι την Κυριακή. Η συμμετοχή είναι ούτως ή άλλως μεγάλο στοίχημα για αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοίχημα για όλους και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που προσπαθούμε όλοι να το περάσουμε. Ότι είναι σημαντικό να πάμε στις κάλπες της 7ης Ιουλίου γιατί θα επιλέξουμε αυτούς που θα μας κυβερνήσουν τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Ολγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Κάθε καλό, κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Κεφαλογιάννη. Είπαμε, είναι η συζήτηση. Νομίζω το άγχος, όπως το άγχος αγωγικά της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων ημερών είναι αυτός ο εφησυχασμός, η βεβαιότητα νίκης. Και ακούω στελέχη τα τελευταία 24 ώρα να λένε ότι η κάλπη είναι άδεια. Δεν είναι η προέκταση της. Και ο κύριος Μητσοτάκης το είπε αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας, παιδιά, το είπε πρώτος. Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνούν όλοι, νομίζω. Συμφωνούν όλοι ότι η κάλπη είναι άδεια και θα πρέπει μέχρι τις 7 το απόγευμα ή 8. Ναι. Μέχρι τις 7 το απόγευμα να γεμίσει. Λοιπόν, τώρα το πώς θα γεμίσει, θα δούμε. Κατά τη λαϊκή βούληση. Λοιπόν, πάμε και στην υπόθεση Νοβάρτης, γιατί τα παραπολιτικά είχαν μια πολύ σημαντική επιτυχία το Σάββατο με τη συνάντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ο πρώτος που κατανόμασε τον κύριο. Πρώτος από το πολιτικό σκηνικό. Κάποιους εμπλεκόμενους. Πρώτης ταχύτητας. Ναι. Ναι, ας το πούμε. Γιατί υπήρξαν και άλλοι βουλευτές που έτσι αναφερθήκαν. Αλλά νομίζω σε τέτοιο επίπεδο δεν είχε φτάσει. Έχει διαφορετική βαρύτητα να το λέει ο κύριος Σαμαράς. Ακριβώς γι' αυτό λέμε. Κατανόμασε τον κύριο Παπαγγελόπουλος Ρασπούτιν. Σωστά. Αλλά νομίζω η υπόθεση αυτή έχει διάφορες παραμέτρους. Με τους μάρτυρες, την παρέμβαση σήμερα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Παπαπικραμένου, γνωστό επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας επικεφαλής. Για να δούμε, η Ιβόνη Κλάπα θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή την υπόθεση και πώς ξετυλίγεται το κουβάρι της. Ιβόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπήρξε λοιπόν παρέμβαση του κυρίου Αναφορά, μάλλον του κυρίου Παναγιώτου Πικραμένου, πρώην Πρωθυπουργού και επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο κύριος Πικραμένος δήλωσε σχετικά ότι δεν διέπεται ο ίδιος από κάποια διάθεση ρεβανσισμού, ωστόσο θα ήθελε να μάθει την αλήθεια. Τον ενδιαφέρει να μάθει την αλήθεια, τι υπήρξε πραγματικά πίσω από αυτήν την ιστορία. Αυτή ήταν η τοποθέτηση αναφορικά με την υπόθεση του κυρίου Παναγιώτου Πικραμένου, του οποίου την κατάθεση στη Βουλή θυμόμαστε όλοι. Έχει αποτυπωθεί σε μια φωτογραφία που, την οποία θυμόμαστε με τον κύριο Πικραμένο να δακρύζει στο βήμα της Βουλής. Αυτή ήταν η επόμενη δήλωσή του. Πάντως, ένα κλίμα αρκετά φορτισμένο γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Έρχονται όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις. Μία από αυτές ήρθε στο βήμα της Κυριακής. Αφορά σε ένα πρόσωπο βασικό, ο οποίος είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση. Πρόκειται για τον Νίκο Μανία, ο οποίος μάλιστα αναμένεται για τα επόμενα 24 ώρα να προχωρήσει σε κατάθεση σχετικού υπομνήματος στις δικαστικές αρχές για αυτές τις καταγγελίες. Ο κ. Μανίας υπήρξε σύμβουλος Υπουργών Υγείας. Θεωρείται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στην τιμολόγηση φαρμάκων. Τον περασμένο Απρίλιο, λοιπόν, ο κ. Μανίας έδωσε μία κατάθεση. Διάφορες μάλλον καταθέσεις γενικής φύσεως, κυρίως στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με την υπόθεση Νοβάρτης. Σε καμία παράνομη ενέργεια ο ίδιος δεν είχε αναφερθεί, ωστόσο εμφανίζεται στις 4 Απριλίου του 2019 στο εφετείο να έχει καταθέσει για αμφιλεγόμενες τιμολογήσεις φαρμάκων και για ενέργειες που θα μπορούσαν να συνδεθούν με χρηματισμούς πολιτικών προσώπων. Αποκαλύπτει λοιπόν ο κύριος Μανίας με ποιον τρόπο έφτασαν αυτές οι καταθέσεις, το παρασκήνιο λοιπόν αυτών των καταθέσεων.
Για να συνοψίζουμε, οι καταθέσεις αυτές, όταν πήγε ο κύριος Μανίας στους δικαστικούς λειτουργούς για να καταθέσει, λέει ότι αυτοί τον αντιμετώπιζαν με πολύ επιθετικό τρόπο και ότι όταν εκείνος αρνήθηκε να δώσει κάποια κατάθεση και να κατονομάσει παράνομες ενέργειες, χρησιμοποίησαν άλλους τρόπους. Του λέγανε πράγματα όπως δεν βλέπω προσωπικά κανένα λόγο να γίνει αποδεκτό το αίτημα για να γίνεται μάρτυρας ειδικού καθεστώτος. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς που είστε υπάλληλος στην Οβάρτη. Θα έχετε την ίδια τύχη με τον κύριο Μανιαδάκη. Αυτά περιγράφει ο κύριος Μανίας. Και τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα στοιχεία που φέρονται να παρουσιάζονται για έναν εκ των πρώην στελεχών της Νοβάρτης που θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο πίσω από το ψευδώνυμο Μάξιμος Αράφης. Για το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας που λέει και έχει καταθέσει την εισαγγελία διαφθοράς ότι του έχει δώσει παρατύπως 400.000 ευρώ για να του εξασφαλίσει διαφημιστικές καταχωρήσεις της Νοβάρτης. Ιβόνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντως, παιδιά, αυτά τώρα όσο πλησιάζουμε και προς εκλογές, αλλά και ειδικά μετά τις εκλογές, θα δούμε πολλά επεισόδια στο σύριαλ Νοβάρτης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των καταθέσεων. Μα εδώ οι μάρτυρες κατηγορίες οποίο... θα μετατραπούν σε κατηγορούμενους. Έτσι όπως πάει η υπόθεση. Και διάφορα πρόσωπα έχουν ξεχαστεί, τι γίνεται, ποια είναι η τύχη τους, τι γίνεται με τον κύριο Φρουζή. Αλλά δεν έχουν καλέσει ακόμα. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Ναι. Και αυτά όμως που αποκαλύπτονται από τον έναν μάρτυρα ακριβώς. Μετά τον άλλον. Αν ανοίγουν έτσι τα στόματα, δηλαδή, νομίζω θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις περίεργες. Οικονομικές, για να κρίσει στα όρια του εκβιασμού. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα και δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητα ούτε κρυφά, ούτε είναι ρεβανσισμός να αποκαλυφθεί. Μα εξ αρχής επαναλαμβάνουμε, γιατί εκεί είναι η όλη ουσία του πράγματος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Στο δικονομικό κομμάτι υπήρχαν καταγγελίες, κόντρα καταγγελίες, θολά σημεία, σκοτάδι σχετικά με τους τρεις περιβόητους εκείνους μάρτυρες και όλα αυτά. Όταν ακούς και τέτοιου είδους καταγγελίες, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Σε 4 μήνες, σε 10 δόσεις. Θυμόταν εκπολιτικά πρόσωπα στην 5η κατάθεση, Δημήτρα, στην 7η, στην 10η. Κράτα και κάτι ακόμα, επειδή εσύ το παρακολουθείς και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που κάνεις κάθε Κυριακή στο Βήμα, την ατάκα του κυρίου Τσίπρα, ρωτήστε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Α, και αυτός και ο κύριος Καλογύρου πήραν αποστάσεις. Δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι πλέον δεν θέλουν να ταυτιστούν με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Με τον αγαπητό κύριο Μίμη. Ο οποίος δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή ο κύριος Μίμης, έτσι. Οπότε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χωρίς ασυλία εννοείς, οπότε. Για το μέλλον του. Γιατί λοιπόν, έχει και κάτι μηνύσεις εναντίον. Έτσι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει το κομμάτι των κόκκινων δανείων και αναζητείτε διάφορες λύσεις. Αθανασία Κρύβου έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, πληροφορίες θέλουν οι τράπεζες να ετοιμάζουν ένα νέο πακέτο ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο θα περιλαμβάνει περίοδο χάριτος από 2-4 χρόνια, ταυτόχρωμα κούρεμα των τόκων και των συμβατικών και των τόκων υπερημερίας, μηδενισμό του επιτοκίου, καθορισμό χαμηλής μηνιαίας δόσης, αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα έχουν μία προφορική ουσιαστικά ρήτρα, η οποία θα αφορά εθελοντική εκποίηση του ακινήτου που είναι σε υποθήκη ή εκμίσθωσή του σε τρίτο πρόσωπο. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν όντως ουσιαστικά οι τράπεζες προβούν σε ένα νέο τέτοιο πακέτο ρύθμιση. Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι θα αφορά και κόκκινους οφειλέτες ακόμη που τους έχει εκδοθεί και διαταγή πληρωμής. Μάλιστα. Έρχονται και τα εκαθαριστικά, έτσι. Εν μέσω καύσωνα, τα εκαθαριστικά... Γενικότερου καύσωνα, ναι. Ναι, ναι. Πολιτικού, κανονικού, ό,τι θέλεις. Περιμένουμε τα εκαθαριστικά του ένφια τον Αύγουστο, καθώς κανονικά θα ήταν τον Ιούλιο, αλλά λόγω εκλογών και παράτασης που πήραν τα κανονικά εκαθαριστικά, τα εκαθαριστικά εισοδήματος, μεταφέρθηκε και η ημερομηνία τους για τον Αύγουστο. Ο υπολογισμός τους θα γίνει, ο φόρος μάλλον, θα υπολογιστεί βάσει των αντικειμενικών αξιών που ήταν και πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, για φέτος θα είναι μειωμένος μεσοσταθμικά κατά 10% και η μέγιστη μείωση θα είναι τα 100 ευρώ. Ευνοημένοι θα είναι αυτοί οι οποίοι τα ακίνητά τους θα είναι μέχρι της αξίας των 60.000 ευρώ, καθώς εκεί μπορούν να έχουν την έκπτωση των 100 ευρώ. Από τις 60.000 και πάνω, η έκπτωση θα είναι για το υπερβάλλον ποσό 0,7 λεπτά για κάθε 1.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Για κάποιον που έχει ένα ακίνητο 90.000 ευρώ, η έκπτωσή του είναι στο υπερβάλλον ποσό, δηλαδή στα 30 χιλιάρικα, περίπου 21 ευρώ. Μάλιστα. Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, εκαθαριστικά και πάει λέγοντας, δεν γλιτώνουμε από αυτά. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά αυτά μένουν. Η εφορία μένει. Κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ εμάς επιστρέψαμε και πάλι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Τσόγκα, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία. Καλησπέρα σας, καλή επιτυχία. Διεκδικεί επανεκλογή. Από τους πρώτους που είχαν έλθει όταν ξεκινήσαμε εδώ αυτή την προσπάθεια, οπότε μπορούμε να πούμε ότι μας έφερε και γούρι. Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά και εσύ. Το ζητούμενο ωστόσο. Ούτε ένα debate, ρε Θανάση. Ούτε ένα debate. Δηλαδή, να κάνουμε για την πάρτι μας. Δηλαδή, θέλω να ζητήσω και τον κύριο Τσόκα, ούτε ένα debate δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και έχουμε ευθύνη και εμείς ο δημοσιογράφος. Ο πολιτικός κόσμος δεν μπορεί να συνεννοηθούν, δηλαδή να κάνουν ένα debate. Είναι τόσο δύσκολο. Ανέκαθεν έχει μια αδυναμία ο πολιτικός κόσμος με τα debate. Γενικά, ανάλογα με το πώς ήταν το πολιτικό κλίμα και η ατμόσφαιρα. Είναι ήρεμο. Πιο ήρεμο από ποτέ είναι, νομίζω. Ναι, δεν ήταν κυρίως το ηρεμία ή όχι, αλλά η αποδεικτική δυναμική που αναπτύσσει ο καθένας σε ένα debate και ανάλογα και με τους κανόνες ο οποίος προκαλείται. Ποια είναι, πώς ακριβώς κορυφώνεται οι πολιτικές διεργασίες σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Η εκτίμησή μας είναι ότι μάλλον η Νέα Δημοκρατία απέφυγε να κάνει το debate, απέφυγε να εμπλακεί σε μια διαδικασία με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό των ευρωεκλογών και με δεδομένο ότι καθημάς πάει με σβηστές μηχανές προς εκλογές και σε μια προσπάθεια να μην γίνει οποιοδήποτε λάθος το οποίο μπορεί να διαταράξει την προοπτική, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Η εκτίμηση λοιπόν γενικότερα είναι ότι απέφυγε να εμπλακεί σε μια λογική η οποία θα μπορούσε να έχει πιθανώς κάποιες αδυναμίες. Καλά, ούτε και εσείς όμως, ούτε και η δικιά σας πλευρά έχει ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ούτε... Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, είναι σε μια τελείως άλλη λογική, δεν καταγγέλει ούτε συμφέροντα, ούτε μέσα ενημέρωση, ούτε τους ολιγάρχες. Μόνο μιλάει για την ταύτιση του κυρίου Μητσοτάκη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρ' όλα αυτά, μήπως απεδέχθηκε ότι ήταν λάθος αυτή η στρατηγική τελικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πιέσει για το debate σε αρκετούς τόνους από εκεί πέρα το πού διαμορφώνεται. Αλλά είναι όμως το μοναδικό θέμα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε ακραία πόλωση. Τώρα. Μόνο το debate είναι ένα θέμα διαφωνίας. Κοιτάξτε, το debate προβλήθηκε ιδιαίτερα νομίζω από το ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν οι προσπάθειες που έγιναν και από την άλλη μεριά, οι οποίες βέβαια ήταν υποτονικές τελικά και φάνηκε ότι μάλλον δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη διάθεση. Το αν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ καρπούται πολιτικά ωφέλη που ίσως να μπορούν να πούμε κάποια στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να είναι υπέρ για αυτό το σημείο, νομίζω ότι πιθανώς να τα κεφαλοποιεί με κάποιο τρόπο και γι' αυτό κάθισε και σε αυτή τη λογική όπως είπατε. Τώρα από εκεί και πέρα, ωστόσο, το ζητούμενο είναι κατά πόσο εσείς έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε την αυτοκριτική σας για το αποτέλεσμα της κάλπης της 26 Μαΐου. Για ποιο λόγο να αντιληφθείτε δηλαδή και να το καταδείξετε και μέσω της δημόσιας παρουσίας σας, το σύνολο των ελεγχών του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, τους λόγους για τους οποίους σας οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό το αρνητικό. Ήτανε ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε τα οικονομικά, ήταν οι προεκλογικές παροχές που εν τέλει είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, ίσως τσίγκλισαν, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, τον κόσμο παραμονές της κάλπης. Είναι ίσως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν κάποια από τα στελέχη σας τους θεσμούς, αλλά και γενικότερα την εικόνα του στη δημόσια, ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, ο κύριος Καμένος, που εντάξει δεν ήταν στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συμπορευτήκατε κυβερνητικά επί χρόνια μαζί του. Ίσως ήταν και μια αλυσίδα γεγονότων, καταστάσεων και συμπεριφορών που σας έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι σαφώς υπήρχε μια αλυσίδα με άλλη λουχία, θα λέγαμε, γεγονότων και συμπεριφορών. Η εκτίμησή μου είναι ότι όντως τα οικονομικά ζητήματα δεν επιλύθηκαν με τον αναμενόμενο τρόπο. Μια κοινωνία είχε πληγεί ιδιαίτερως από τα μνημόνια, μια κοινωνία η οποία κοίταζε ένα κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε κυρίως, ότι αν η τσέπη της ή η δυναμική της επιφάνεια, η οικονομική επιφάνεια είχε προσόντα για να προχωρήσει στο μέλλον, να προσβλέπει μια προσδοκία, με ένα δικαίωμα προσδοκίας, αν θέλετε, στο μέλλον, δεν το είδε αυτό σαφώς καθαρά. Και βέβαια όταν, ας μην γελιόμαστε, τα κεντρικότερα σημεία σε μια κοινωνία είναι καταρχήν η οικονομική της διάσταση, η οικονομική επιφάνεια, η οικονομική λειτουργία τους που καθορίζουν τα πάντα στον τρόπο που διαβιώνει. Από εκεί πέρα βεβαίως έπαιξαν ρόλο και δευτερογενείς επιδράσεις σε όλη αυτή την πορεία. Όπως ακριβώς συμπεριφορές μη δόκιμες, συμπεριφορές μάλλον χαλαρές και πρόχειρες, συμπεριφορές στις οποίες μάλλον δεν ήταν προβλεπόμενες ή δεν ήταν αναμενόμενες και δεν ήταν και σωστές στο χρόνο στον οποίο εκφράστηκαν ή υπόθηκαν μερικά πράγματα πάνω από ένα αποδεδειγμένο
όριο ανοχής σε μια πραγματικότητα. Σε αυτό συγκαταλέγεται και τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του στο Κότερο, γιατί αυτό ήταν το πιο εμβληματικό από όσο έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το πείτε ως μορφή συμπεριφοράς, η οποία ήταν εξετράπη, ας πούμε, μιας λογικής, η οποία, ξέρω εγώ, την εξισώσαμε με το ζήτημα, ας πούμε, του κ. Πολάκη, ο οποίος είπε κάποια πράγματα για τον κ. Κυμπουρόπουλο, έπεσε το σύστημα ολόκληρο. Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί τις ελίτ και κάνει διακοπές στα Κότερα της ελίτ. Υπάρχει κάποια. Αυτό μάλλον, εγώ θα έλεγα ότι ευτέλησε το δημόσιο λόγο και ευτέλησε τη δημόσια αντιπαράθεση. Δηλαδή, σε ένα βαθμό. Ως γεγονός, λέτε. Ως γεγονός. Όχι μόνο σαν γεγονός, αλλά και σαν σημείωση του γεγονότος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τύχη της Ελλάδας, της κοινωνίας στην επόμενη τετραετία, το γεγονός ότι πέρσι, τέτοια εποχή, ο Πρωθυπουργός πήγε σε κάποιον γνωστό του για μια μέρα, ένα βράδυ. Είναι αυτό έτσι, νομίζω ότι ήταν αυτό το γεγονός. Δεν είναι έτσι. Μην το προσπερνάτε έτσι. Γιατί είναι δείγμα υποκρισία, ποια έννοια το λέτε? Με την έννοια αυτή που σας λέω, ότι όταν δεν μπορείς να κατηγορείς τις ελίτ και να είναι η αιχμή της προεκλογικής σου εκστρατείας και να κάνεις διακοπές στα Κότερα της ελίτ. Και σίγουρα δεν υπάρχουν καλές ελίτ και κακές ελίτ. Ποια είναι η ελίτ? Δηλαδή, διχάσαμε τον κόσμο οι πολλοί και λίγοι, διχάσαμε και την ελίτ, η κακή και η καλή ελίτ. Η έννοια των ελίτ έχει μια διαφορετική υπόσταση, μια διαφορετική. Όχι, αν είναι μαζί μας, είναι καλή ελίτ, αν είναι μαζί μας. Σαν την καλή και την κακή χοληστερίνη. Προσέξτε, εάν βγούμε εμείς παρέα, κύριε Παπαδόπουλο, μπορεί να πούμε ότι κάνουμε παρέα με τις ελίτ, αλλά αυτό δεν θα είναι κακό αν βγούμε μαζί να πιούμε ένα ποτό. Θα το πω κάπως έτσι. Αλλά νομίζω ότι ήταν μάλλον άκερο και μάλλον ευτέλησε τη δημόσια κριτική και το δημόσιο λόγο όταν μιλάμε για προγράμματα, όταν μιλάμε για την επόμενη τετραετία. Αυτή η κριτική γίνεται για όλους τους ηγέτες, όλο τον κόσμο. Ναι. Τα ίδια γίνανε και με τον Σαρκοζή και με τον ασκείται κριτική και στον Τραμπ για τα πλούσια ταξίδια που κάνει. Δεν είναι ευτελισμός, είναι κριτική κανονική που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Νομίζω όμως ένα θέμα το οποίο έχει εξαντληθεί ως προς τη δυναμική του, επανήλθε ένα έτος μετά και βέβαια αυτό προφανώς επανήλθε. Όχι, τώρα το μάθαμε, πώς είπαμε. Μα έχει γίνει. Πότε το μάθαμε, λέω. Είχε, όχι, πέρσι. Είναι από πέρσι. Πότε το μάθαμε. Σας λέω από πέρσι. Δεν ξέραμε. Όχι, τη φωτογραφία. Είχαν δοθεί και εξηγήσει πάλι σε εκείνη την εποχή. Και το θέμα, μάλλον, πλέον. Δεν είχε δοθεί καμία εξήγηση. Τότε υπήρχε σιγή ηχθείως από το Μέγαρο Μαξίμου. Παρ' όλα αυτά, επανήλθε στην επικαιρότητα. Κατάπτωσαν σε μια επικαιρότητα η οποία υποδήλωνε αδυναμίες στην Νέα Δημοκρατία να συγκρουστεί σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων και προγραμματικών αντιπαραθέσεων, όπου το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ουσιαστικά κρυπτόμενο και μη δηλούμενο. Να σας ρωτήσω, το δικό σας το πρόγραμμα που δεν ήταν κρυπτόμενο, έχει ένα σημείο στο οποίο ακόμα και ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είχατε κάνει λάθος εκτίμηση. Η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Όταν βλέπουμε ότι από δημοσκοπήσεις ότι ο ένας στους δύο πολίτες της Ελλάδας θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκει στη μεσαία τάξη, άρα δεν επιλέγει ένα εισοδηματικό κριτήριο μόνο, αλλά και άλλα, και πολιτισμικά και κοινωνικά και ένα σωρά άλλα κριτήρια. Το γεγονός ότι εσείς πήγατε μόνο με ένα εισοδηματικό κριτήριο να υπερφορολογήσετε ανθρώπους που τελικά ήταν πολλοί, δεν ήταν λίγοι, και σας τιμωρήσανε, δεν ήταν λάθος. Κοιτάξτε, το θέμα της μεσαίας τάξης. Και πήγατε συνειδητά και ιδεολογικά εκεί πέρα, δεν κάνατε κάποιο λάθος. Το θέμα της μεσαίας τάξης έχει και διάφορες παρεκβάσεις. Τι ακριβώς εννοούμε μεσαία τάξη? Διότι αν το πάμε, ο κ. Τσακαλώτος, αν πούμε λοιπόν με τις ζητήματα εισοδηματικών κριτηρίων, τότε ένα κομμάτι της μεσαία τάξη φτώχυνε, ένα άλλο κομμάτι παρέμεινε. Πιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο επλήγει. Το υπερφτωχήνατε μάλλον και το υπερπλέον. Το φτώχει είναι η χρεοκοπία για την οποία δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το υπερφτωχήνατε, το ξεκίνησατε εσείς, το τελειώσατε. Και εν τέλει, αν θέλετε, όσο αναφέρει τον κ. Τσακαλώτο και έχει δώσει μια ερμηνεία στην έννοια της μεσαίας τάξης, ή εν πάση περιπτώσει, όταν είναι πράγματι τόσο ισχυρή αυτή η πληγή η οποία έχει επέλθει, ας πούμε, στη μεσαία τάξη, και είπε ότι αν κρίνουμε τα εισοδήματα, την εισοδηματική πρόοδο και πορεία των μεσαίων εισοδημάτων, δεν δείχνει ότι αυτό συνέβη. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως για τη μεσαία τάξη, όπως και αν εννοείται, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι θέλει σίγουρα μια ελάμφρυνση των βαρών που έπεσαν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και αυτό νομίζω σταδιακά, από μέσα και το πρόγραμμα και από ήδη πριν την εξαγγελία του προγράμματος, έχει αρχίσει μια διαδικασία ελάφρυνσης. Ναι, αλλά αυτό μας το λέτε μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών. Που σημαίνει ότι σε αυτή την απόφαση σας όθησε η ήττα. Και όχι κάποια επιλογή. Είπαμε, εγώ σας λέω, αποδέχομαι και δεχτήκαμε, αν θέλετε, αυτό ήταν ένα κομμάτι του μηνύματος, το αποδεχτήκαμε και είπαμε ότι. Θέλω να πω πόσο πιστικά είναι αυτά που εξαγγέλλεται τώρα.
πόσο πιστικά είναι, είναι αυτά τα κριτήρια από την κοινωνία. Αυτό που λέει η Δήμητρα σε συνδυασμό λίγο και με μια προσπάθεια αυτών που λέτε μονίμως για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ακούω να λέτε ότι θα καταργήσει 120 δόσεις. Μα πρώτη η Νέα Δημοκρατία δεν τις έφερε 120 δόσεις και μετά ακολουθήσατε. Ή διάφορα πράγματα για την 7ήμερη εργασία που νομίζω δεν είναι πιστευτά. Και αδικούν και όσοι του λένε. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι θέλει κάποιος να θεσμοθετήσει να δουλεύουν κάποιοι 7 μέρες. Δηλαδή, κατά και λίγο αστεία αυτή η συζήτηση, λίγο με έναν τρόπο. Μια προσπάθεια δαιμονοποίηση, δηλαδή ότι ο άλλος θα πει το λόγο, αίμα του λαού με τον μπουρί της σόμπας. Για ποιο λόγο τότε να λέγεται από τη μεριά της Δημοκρατίας, γιατί υπόθηκε τελικά το περί 7 ημέρου. Το αν ήταν παραδρομή τη εκφραστική. Ήταν 7 ημέρη λειτουργία, όχι εργασία. Όχι, αυτό που υπόθηκε. Υπάρχει και σε κάποιου φόρου που... στο γενικό λογιστήριο, ότι γίνεται στην Αυτό που υπόθηκε ήταν για 7 ημέρη εργασία. Τώρα το αν ήταν παραδρομή ή λειτουργία, αυτό μένει να αποδειχθεί. Αλλά βέβαια και από την μεριά. Αυτό, αν θέλετε, έχει μια σχέση απόδειξης και με τον κύριο, ο οποίος εμφανίστηκε κάποια στιγμή στον κύριο Μητσοτάκη όλος αφορμήτως και έθεσε τέτοια ζητήματα τα οποία προφανώς δεν είναι καθόλου αφορμητά. Μέχρι και δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι ήταν κοπτογραφή. Δηλαδή, όταν είδατε όλο το βίντεο, δεν προέκυπτε. Είναι σαν να πάρουμε μια ζήτηση που λέτε ναι, έχετε δίκιο και να τη βάλω σε μια άλλη απάντηση που σας έχω κάνει. Δηλαδή. Και είδαμε και το ολοκληρωμένο βίντεο. Εγώ δεν το έχω δει το βίντεο, διάβασα, πασχετώσει εδώ και αν έχετε άλλη αντίληψη. Η δικιά μου αίσθηση είναι. Όχι, τα γεγονότα λέμε τώρα, δεν είναι. Τουλάχιστον όσο εγώ είμαι ενημερωμένο γύρω από αυτήν την υπόθεση, ότι ήταν μια μη αυθόρμητη παρέμβαση, η οποία προφανώς είχε να κάνει με έναν προποπό εξελίξεων που δεν μπορεί να τα πει ευθέως ο κ. Μητσοτάκη, αλλά τα λέει ο εξής τρίτος. Ότι επικαλείστε τον κ. Σαμαρά ως μπαμπούλα, πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει να συσπηρώσετε τις δυνάμεις σας? Δεν επικολλούμε στον μπαμπούλα. Τον επικαλούμε ως υπέτειο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής έκφρασης, η οποία προφανώς μας αρέσει και αδιάφορους. Είμαστε οι διαφωνούντες εναντίον της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν καθίσταται μπαμπούλας ο κ. Σαμαράς, όπως το αναφέρατε, ή όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα απόδειξη, το οποίο κατά την άποψή μας προφανώς και να έχει τέτοια στοιχεία μπαμπούλα, διότι όταν λέει μέσα σε ένα κοινοβούλιο αυτές τις απίστευτες πιέσεις, όταν ασκεί ότι θα σας πάω μέχρι τέλους. Έχουμε θα σας ακούσει κάνω... και χειρότερα, κύριε Τσόγκα. Χειρότερα από αυτά. Χειρότερα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ενεργεία υπουργού, που είναι ακόμα πιο τρανταχτά τα παραδείγματα. Αφήστε, είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτή. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε. Καλή επιτυχία, καλή δύσκολη περιφέρεια. Ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Τετραεδρική. Καλή επιτυχία, κύριε Τσόγκα. Ο Γιώργος Τσόγκας, υποψήφιος εκ νέου, διεκδικεί την επανεκλογή του άνθρωπος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία. Καλή επιτυχία, κύριε Τσόγκα. Καλά, κουράγια. Λοιπόν, και αφού ξεπεράσουμε το γεγονός ότι έχεις αρχίσει και φέρεις ως παραδείγματα χοληστερίνες, σε γλυκερίδια και όλα αυτά που υποδεικνύουν και την ηλικία σου και τα άγχη σου και όλα σε υποδηλώνουν. Άμα ανακαλύψει και το Θεό σιγά σιγά, θα ξέρουμε ότι. Ο κύριος Τσόγκας. Τον έχει πάρει κάτω από κύριε Τσόγκα, καθίστε. Θα βγείτε τώρα σε λιγάκι από το πλάνο. Ευθύς αμέσως, καθώς πάμε να δούμε ένα βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μέτωπο των ελληνοτουρκικών από τον Λεωνίδα Καπερναράκο και επιστρέφουμε και πάλι. Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η Τουρκία. Με προκλητικές ενέργειες και απειλές εντείνει την επιθετικότητά της, όχι μόνο αγνοώντας τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις, αλλά απειλώντας και τα 27 κράτη-μέλη. Το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς πλέει προς το λιμάνι της Ατάλιας, συνοδευόμενο από φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και βρίσκεται υπό διακριτική παρακολούθηση από ελληνικά σκάφη. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει πως θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις ανοιχτά της Καρπασίας στην Κύπρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε. Υπάρχουν οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει τα μέτρα κατά της Τουρκίας για τις προκλήσεις της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει μία τουρκική γεώτρηση στο Καστελόριζο. Άλλο πράγμα είναι το ατύχημα και άλλο παραβίαση και άλλο γεώτρηση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό δεν είναι ατύχημα. Αυτό θα είναι μία ενέργεια άμεση, προκλητική, η οποία δεν θα συμβεί, διότι θα αποτραπεί. Τελεία και παύλα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτίμησε πως οι Τούρκοι δεν θα κάνουν εχθρική κίνηση προς την Ελλάδα την ώρα που θα αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση. Που εκτιμώ ότι δεν θα γίνει και δεν θέλω να υπάρχει και αυτή η αίσθηση της πρόσθετης ανησυχίας. Δεν εκτιμώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δουλειά μας είναι πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι και το χειρότερο σενάριο. Το τουρκικό προκλητικό κρεσέντο όμως συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος, ο Ερντογάν απέστειλε non-paper προς τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε της άποψης ότι θα ήταν συνετό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει υπόψη της τις αλληλοεπικαλυπτόμενες αξιώσεις σχετικά με την περιοχή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και δεν ενεργήσει ως δικαστήριο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα. Την ίδια ώρα, Τούρκοι. Λοιπόν,
αυτά από τα ελληνοτουρκικά. Και να πάμε στη Σοφία Καρτάλη, η οποία μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης, παιδιά, διότι το θέμα αυτό το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε συνδέεται άμεσα με το γενικότερο πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία μετά την ήττα ενός ακόμη άχαστου, μετά του εντός συνόρων άχαστου, έχουμε και τους εκτός συνόρων άχαστους τώρα πια, έστω και παραδίπλα μας, μας χωρίζει μια θάλασσα. Έλα Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα και έχουμε το τέλος της παντοδυναμίας του Ερντογάν. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά βιώνει ήττα. Και τη βιώνει στην πόλη από την οποία ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα και ουσιαστικά αναδείχθηκε. Καθώς το 1994 εκλέχθηκε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου όμως, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης και πλέον ο νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, είχε μια μεγαλειώδη νίκη χθες το βράδυ, με σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότερους ψήφους από τον αντίπαλό του και εκλεκτό αυτό του Ερντογάν. Αυτό είναι τρομερά εντυπωσιακό, γιατί ξεκίνησε με 13.000 διαφορά, νομίζω. Ακριβώς και φτάσαμε τώρα. Σχεδόν να περνάει τον αντίπαλό του σχεδόν με 1 εκατομμύριο ψήφους. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, που σημαίνει ότι δεν πήρε μόνο ψήφους από τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό γκολ δηλαδή του Ερντογάν ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επαναληπτική διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκάθαρα. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν απάντησε με ένα tweet χθες το βράδυ, μετά από 3 ώρες που είχαμε το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα δεν έχουμε καμία δήλωση από τον πρόεδρο Ερντογάν. Αύριο αναμένεται, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, να μιλήσει για πρώτη φορά για το αποτέλεσμα των εκλογών. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ έχει συγκαλέσει έκτακτο εκτελεστικό συμβούλιο του κόμματός του. Όπως καταλαβαίνουμε, προσπαθεί να κρατήσει τη συνοχή του, γιατί τώρα έχουν αρχίσει οι εσωκομματικές γκρίνιες και κάποιου είδους αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Θα έχει τώρα διάφορα παρατράγουδα ο Ερντογάν. Θα τα παρακολουθούμε εμείς κάθε μέρα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε, και μέχρι να έρθει η Ιουλία Βαλισσαράτου για να μας πει τον διεθνή αντίκτυπο της ήττας του Ερντογάν. Εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα, γιατί στο τέλος του μήνα είναι η σύνοδος κορυφής των G20. Θα πάει να διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ εκεί πέρα. Και θέλει να κλείσει αρκετά ζητήματα. Και το ενεργειακό και το θέμα της Κύπρου. Ένας αποδυναμωμένος Ερντογάν, τι θα πάει να διαπραγματευτεί? Εντάξει, θα διαπραγματευτεί με αποδυναμωμένο τρόπο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, επιμένω Δήμητρα, ότι αποκτά ενδιαφέρον μετά από πολλά χρόνια η τουρκική πολιτική σκηνή. Ο κύριος Ιμάμογλου είναι ο νέος παίκτης και υπάρχουν και άλλοι πρώην υπουργοί του κυρίου Ερντογάν που μπαίνουν στην κούρσα με κεντρικό ρόλο. Πρώην υπουργοί, κορυφαίοι, πρώην υπουργός εξωτερικών. Και άλλοι που μπαίνουν. Δηλαδή ότι και ο επόμενος μεγάλος παίκτης θα ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη? Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως βλέπεις ότι μπαίνει η κούσα. Πάμε στο στην Ιουλία Βελισσαράτου για να μας πει ακριβώς για αυτά που είπες, Δήμητρα. Τον αντίκτυπο δηλαδή στο διεθνές πεδίο που είχε η ήττα του κυρίου Ερντογάν και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας και τα όσα θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Σε αυτή την περίεργη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Έλα, Ιουλία, καλησπέρα. Για αρχή του τέλους του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κάνει λόγο ο διεθνής τύπος και κυρίως σημειώνει ότι πρόκειται για ιστορική ήττα του ηγέτη της Τουρκίας και μάλιστα είναι από τις χειρότερες που έχει υποστεί σε όλη την πολιτική του καριέρα. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε και τις κάρτες με τις πιο μεγάλα μέσα ενημέρωση. Εδώ θα δείτε τον Ντενίς Γκιουζέλ, που είναι ο αρθρογράφος της Die Welt. Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει φυλακιστεί από το καθεστώς Ερντογάν για ένα χρόνο και λέει: αν η Τουρκία ήταν δημοκρατία, θα συγχαίρεμε τον Ερντογάν για ό,τι έχει κάνει και θα του ευχόμασταν. Και θα το ευχόμασταν τα καλύτερα. Ο Ερντογάν όμως δεν είναι ένας δημοκράτης πολιτικός. Ξέρει ότι δεν τον περιμένει μια ήρεμη συνταξιοδότηση στη Μαρμαρίδα όταν παραδώσει την εξουσία. Για να δούμε τώρα την επόμενη ιστοσελίδα Λιπερασιών. Ιστορική ήττα του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης έδωσαν ένα ηχηρό χαστούκι στον Τούρκο πρόεδρο την Κυριακή. Κανείς δεν μπερδεύτηκε τους τελευταίους μήνες, αναφέρει χαρακτηριστικά η γαλλική εφημερίδα, για να συμπληρώσει ότι αυτή η ψηφοφορία είχε την αξία του δημοψηφίσματος για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Η επόμενη ιστοσελίδα είναι πάλι Le Figaro. Ο Ιμάμογλου έριξε από το θρόνο του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Για το κόμμα του Τούρκου Προέδρου η ήττα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είναι η δεύτερη μέσα σε 2 μήνες. Υποστηρίζοντας ότι έγιναν παρατυπίες, ο Ερντογάν έριξε το βάρος του σε μια νέα ψηφοφορία στην οποία περίμενε να κερδίσει. Όμως ήταν ένα λάθος τακτικής, ίσως το βαρύτερο της πολιτικής
του σταδιοδρομίας, ο Ερντογάν απέτυχε να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του και ειδικά της μεσαίας τάξης, όπως θα πει χαρακτηριστικά η Φιγκαρό, που ψήφισαν το ΑΚΕΠΕ από ιδεολογία παρά από οικονομικό συμφέρον. Και να τελειώσουμε με την New York Times, γιατί και έχουμε και τη γερμανική ραδιοφωνία. Εδώ έχουμε τον Τζεμ Οσδεμίρ, ο οποίος είναι Γερμανός βουλευτής των Πρασίνων. Και είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι οι πολίτες στην Τουρκία επιθυμούν διακαώς μια δημοκρατία δυτικού τύπου και όλοι αυτοί ενισχύθηκαν τώρα, έχουν αποκτήσει θάρρος και ο Ερντογάν δεν θα μπορέσει να καταπιέσει τόσο εύκολα αυτό το θάρρος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, λέει, ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη και θα ήταν καλό να βοηθηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις με τους εκλεγέντες δημάρχους, διότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για αυτούς, υπονοώντας βέβαια ότι θα καταδιωχθούν από τον Ερντογάν. Και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να πούμε και για την New York Times. Ναι, πάμε και στην η μεγαλύτερη ήττα στην πολιτική καριέρα του Ερντογάν. Νομίζω ότι σας έβαλα όλες τις εφημερίδες οι οποίες είχαν την ουσία του αποτελέσματος, της ανάγνωσης του αποτελέσματος, που έχει να κάνει με το ότι ο Ερντογάν πέφτει από το θρόνο του, ότι οι πολίτες δεν αγόρασαν το αφήγημα της εθνικιστικής, αν θέλετε, του εθνικιστικού παροξισμού του Ερντογάν. Κατάλαβαν ότι ήθελαν να διασώσει την πολιτική του ιστεροφημία και του έδωσαν μία απάντηση μέσα στην ίδια την Μάλιστα. πόλη, η οποία και τον ανέδειξε. Έτσι, και ήταν γενετηρά του, αλλά και ως δήμαρχος της έδωσε αρκετά, τουλάχιστον στην αρχή της καριέρας του. Πάντως είναι το μεγαλύτερο αυτό γκολ της καριέρας Ερντογάν, τουλάχιστον σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, εμφανώς, Ιουλία. Λοιπόν, αυτά και από τον Διεθνή Τύπο, πώς εισέπραξε το αποτέλεσμα στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Διαφημίσεις και τα λέμε αμέσως μετά. Το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να συναντήσουμε την κυρία Έφη Χαλιού. Είναι υποψήφια στο νότιο τομέα της παλιάς Β' Αθήνας, πέσει στα τρία. Γεια σας, κυρία Χαλιού, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τα φώτα πέσανε σε εσάς, αν καταλαβαίνουμε καλά, σε σχέση με την μη πραγματοποίηση του debate. Με την έννοια ότι εσείς είχατε αλλάξει δύο φορές την συγκέντρωση που είχατε προετοιμάσει για την Θεσσαλονίκη. Ναι. Και όταν πάλι είπαμε να γίνει Δευτέρα, 1η Ιουλίου, βάλατε κάποιες ενστάσεις. Σωστά τα Ξαναλλάξαμε. Βγάλαμε και ανακοίνωση σήμερα το γραφείο τύπου του κομματός μας. Εμείς εξ αρχής είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των κομμάτων και μάλιστα ανοιχτός διάλογος, χωρίς έτσι, για να μπορέσει να καταλάβει και ένας κόσμος και τα προγράμματα των κομμάτων και τι ακριβώς λέμε. Και όταν είχαν ήδη μπει αυτά τα θέματα για την αλλαγή της ημερομηνίας λόγω της απουσίας του Πρωθυπουργού, αλλάξαμε την κεντρική συγκέντρωση του κόμματός μας στη Θεσσαλονίκη. Την ξαναλλάξαμε άλλη μια φορά. Είχαμε προτείνει και δύο ημερομηνίες προκειμένου να γίνει αυτό το debate. Τέλος πάντων, είμαστε πάντως σε θέση να πούμε ότι δεν είμαστε εμείς υπέτειοι της αλλαγής. Ίσα-ίσα ότι προσπαθήσαμε κιόλας της αλλαγής αυτής και της μη πραγματοποίησης του debate. Αντίθετα, προσπαθήσαμε να γίνει. Και τώρα για μικροπαραταξιακές και μικροκομματικές... Ναι. Έκανα tweet ο κύριος Τσίπρας που σας έβαλε στην ίδια μοίρα με τη Νέα Δημοκρατία ότι και εσείς... Και με το κίνημα αλλαγής ότι σαμποτάρετε μια δημοκρατική διαδικασία. Στο... Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή το ΚΚΕ ήδη άλλαξε και μάλιστα κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόμματός μας, δεν μπορούμε να είμαστε και μπαλάκι τώρα των μικροκομματικών και μικροπαραταξιακών σκοπιμότητων και του κυρίου Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θέλει να μας βάλει στο ίδιο τσουβάλι ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς επειδή θέλει να μας έχει στο στόχαστρο. Ναι, αλλά βρεθήκατε τρία κόμματα απέναντί του. Έχει δίκιο σε αυτό. Είναι σωστή αυτή η επισήμανσή του. Εννοείται για τον debate. Ναι, ναι. Εκείνος αλλάζει τις ημερομηνίες από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς σας είπαμε, προτείναμε και οι ημερομηνίες συγκεκριμένες. Αλλάξαμε κεντρικές μας συγκεντρώσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί το debate. Ξαναλλάξαμε. Δεν μπορούμε τώρα να αλλάζουμε άρδιν όλου μας το προεκλογικό πρόγραμμα επειδή έτσι το θέλησε είτε ο Πρωθυπουργός είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα για τέτοιες σκοπιμότητες. Τι θεωρείτε ότι φταίει και επειδή πάμε στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο είναι και μια πραγματικότητα κοινώς αποδεκτή που έχουμε μπροστά μας, γιατί για τις δημοσκοπήσεις πολλά ακούγονται, πάμε στο αποτέλεσμα της κάλπης. Ναι. Γιατί δεν πήρατε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτά που προσδοκούσατε ότι θα πάρετε σε επίπεδο εκλογικών ποσοστών? Δεν είχαμε πει ότι προσδοκάμε κάτι.
Εμείς λέμε ότι όσο το ένας δυνατόν κόσμος μπορούμε... αριστεράς που δεν θα δεδομένων των απολειών των μεγάλων ναι, που είχε... Ναι, σωστιαία δεν είχαμε πει κάποιο. Είχε τεράστιες απολύσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, από τις οποίες εσείς δεν φάνηκε να υποφελήσετε όσο θα περιμένατε ίσως κι εσείς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αναλύσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην περίοδο τέλος πάντων. Δεν έχουμε κάνει συνολικές εκτιμήσεις. Περιμένουμε να γίνουν και οι εκλογές αυτές οι βουλευτικές στις 7 του Ιούλη και θα βγάλουμε και συνολικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις. Έχουμε όμως κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, τις οποίες τις έχουμε ανακοινώσει κιόλας και με την ανακοίνωση του κόμματός μας. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν το ΚΚΕ στα μεγάλα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα όχι μόνο συγκράτησε δυνάμεις, αλλά ενισχύθηκε, κατάφερε και να γκρεμίσει, και ήταν και στόχος εκλογικός αυτός του κόμματός μας, να γκρεμίσει και τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια αυτοί οι 302.000... Γιατί λέτε ότι το καταφέρατε εσείς αυτό? Ήταν στόχο. Εννοώ την μείωση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει βάλει στο στόχαστρο τη Χρυσή Αυγή, ακριβώς επειδή πολεμάει τη ρίζα του κακού και την ιδεολογία της και την ναζιστική της εγκληματική της πολιτική. Ακριβώς επειδή εμείς δεν έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας, ούτε έχουμε γίνει συνένοχοι όπως η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που συνομιλούν, που δίνουν χώρο στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Παρόλα αυτά όμως λέμε... Παρόλα αυτά όμως παραπέμψανε σε δίκη, παραπέμψανε τη Χρυσή Αυγή σε δίκη. Αυτοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι η Χρυσή Αυγή, εκείνος που χτύπησε, πέρα από τους μετανάστες, ήταν κομμουνιστές, ήταν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ήταν δηλαδή άνθρωποι και συνδικαλιστές και πολιτικοί που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι απέναντί της. Είναι απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Χρυσή Αυγή, απέναντι σε εφοπλιστές κλπ. Ήθελα να πω όμως ότι συγκρατήσαμε όχι μόνο αυτές τις 302.000 κόσμο που μας ψήφισε, και άλλοι κάποιοι τέλος πάντων χιλιάδες που και στις τοπικές εκλογές, σε δημοτικές και περιφερειακές, επέλεξαν το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Εμείς θεωρούμε ότι παρόλα αυτά είναι αρνητικό το αποτέλεσμα για το λαό μας. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και γιατί δεν γκρεμίστηκε ακόμα περισσότερο και η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, να πέσει δηλαδή πολύ παρακάτω στη συνείδηση του λαού, αλλά και γιατί η αγανάκτηση και η δικαιολογημένη οργή του λαού μας διοχετεύτηκε και σε άλλες αντιδραστικές δυνάμεις, όπως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε άλλα κόμματα. Βλέπε Βελόπουλος ή Βαρουφάκης, ας πούμε, που το παίζει τώρα προοδευτικός κλπ. Και δεν ήρθε σε εκείνο το κόμμα που πραγματικά μπορεί να εκφράσει και την αγανάκτηση του λαού μας και να σταθεί απέναντι σε αυτή την αντεργατική πολιτική. Και βέβαια, πού το αποδίδεται αυτό? Θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Καταρχήν υπάρχει και έχει και ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Υπάρχει μια συντηρητικοποίηση του κόσμου. Ένας κόσμος που Μιλάμε για ψεκασμένες καταστάσεις. Για ψεκασμένες καταστάσεις. Δεν μιλάμε για συντηρητικοποίηση. Όταν μιλάμε για το κόμμα του Βελόπουλου, για την ελληνική λύση, τώρα δεν πάνε. Είναι ορθολογιστές. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχει ευθύνες. Συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες, αλλά θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πριν από 4,5 χρόνια και παραπάνω, ένας κόσμος αριστερός, προοδευτικός, ενίσχυσε τις ελπίδες του με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική διαχείριση. Θεώρησε ότι εδώ πέρα μπορώ κάτι να κάνω. Η ελπίδα του πήρε πόδια έτσι, και άρχισε τέλος πάντων να ελπίζει και για το μέλλον. Η όλη πολιτική, η μνημονιακή πολιτική, η καθαρά αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ουσιαστικά να ξεπλύνει και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Υποθέτω ότι και εσείς θα έχετε. Υποθέτω ότι θα έχετε ακούσει ακριβώς πολλές φορές αυτό το τώρα πράγμα. Μήπως ισχύει κάτι από την ανάποδη. Τώρα που δεν υπάρχει ελπίδα, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ κρατήσει δυνάμεις, υπάρχει και δικούς σας ψηφοφόρους που μπορεί στις ευρωεκλογές να ψήφισε. Υπό το φόβο της επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Υπό το φόβο της παλινόρδος δεξιάς, ενισχύοντας αντιδεξιά ανακλαστικά και σύνδρομα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και εμείς απευθυνόμαστε καθαρά και κοιτώντας τα μάτια αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βγάλει συμπεράσματα από την πολιτική, από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα έκαναν και το βήμα και σε αυτές τις εκλογές τις πρόσφατες, στις 26 του Μάη, που και είτε στη μία κάλπη είτε και στις 3
έκαναν το βήμα και ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα ψηφοδέλτιά του σε τοπικό επίπεδο. Όμως τώρα φοβούνται ότι μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει και γι' αυτό να ξαναγυρίσουν πίσω στο μαντρί του συντηρητισμού, λέμε εμείς, στην πολιτική δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς απευθυνόμενοι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, θέλουμε ξεκάθαρα να τους καλέσουμε να ρίξουν στην κάλπη εκείνη την ψήφο χειραφέτησης, λέμε, στο ΚΚΕ, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η λογική που την έχουμε δει και σε προηγούμενα χρόνια του διπολισμού, να ψηφίζουμε τον ένα για να έρθει ο άλλος και ο ένας να νύβει τα χέρια του αλουνού για να υλοποιείται αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που μαζί έχουν συμφωνήσει ότι θα υλοποιηθεί. Ναι, όμως, σε αυτές τις εκλογές, ένα κομμάτι της αριστερής ψήφου πάει στο κόμμα του Βαρουφάκη, ναι, του Γιάννη Βαρουφάκη. Ναι. Αυτό πώς το έχετε κάποια εξήγηση, δηλαδή πώς το σχολιάζετε? Υπάρχει... Και αν το βλέπετε εσείς αυτόν τον κόσμο, τι ναι, κόσμος ναι, ναι, είναι, ναι, αριστερός υπάρχει, κόσμος. Υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει προοδευτικός κόσμος αριστερός, που ακριβώς επειδή έχει αηδιάσει με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνει να βρει κάτι αριστερό, προοδευτικό. Ναι. Περσόνα... Ότι ήταν μια φωνή αντίστασης στους ευρωπαϊκούς κύκλους. Υπάρχει να... ιστορική γιατί πείρα. Έχει φορτώσει την ελληνική ναι, 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 οικονομία με κάτι ειδής, ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, όχι μόνο. Όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμφωνήσει με το 70% του μνημονίου της Νέας Δημοκρατίας. Πριν το και το έχει δηλώσει. Ναι. Βέβαια. Και το έχει δηλώσει. Είναι αυτός που έκανε το περήφανο όχι μνημόνιο. Αυτός ήταν στις διαπραγματεύσεις. Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί τρίτου μνημονίου. Τέλος πάντων, λέμε ότι υπάρχει ιστορική πείρα και για αυτά τα κόμματα. Γιατί φτιάχνονται. Φτιάχνονται ακριβώς από το ίδιο το σύστημα για να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Θυμηθείτε. Δημάρ, Ένωση Κεντρών, Λάος, ΑΝΕΛ. Και η Μάρτη βάζει τη διαμοίρα. Παρεξηγήθηκες. Ένα ιδεολογικό ρεύμα. Ναι, γιατί. Συγκυβέρνησε με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Προσωπούσε ένα ιδεολογικό ρεύμα όπως και η Νέα Μα και οι υπόλοιποι εξέφραζαν. Και οι υπόλοιποι εξέφραζαν ένα κομμάτι του λαού. Ο ψηφοφόρος όμως, ο αριστερός, γιατί επιλέγει αυτή τη λύση? Γιατί διοχετεύεται πολύ εύκολα από το ίδιο το σύστημα να πάνε σε τέτοια κόμματα. Ξέρετε, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος και στο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι απέναντι. Εκεί πέρα το κόμμα, το Κομμουνιστικό, ξέρει πάρα πολύ καλά ο λαός μας ότι σε τι τον καλούμε. Τον καλούμε να βρεθεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που του μαυρίζουν τη ζωή και να συμπορευτεί με το κουκουέκι για την επόμενη μέρα, γιατί στις 8 του μήνα θα είναι εδώ η βαρβαρότητα. Και το κουκουέ θα είναι εκείνο που αν ενισχυθεί θα οργανώσει αγώνες με τον λαό. Πρωταγωνιστή προκειμένου να μην περάσει αυτή η πολιτική. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Υποψήφια στο νότιο τομέα, αν και η προσπάθεια στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πάντα συλλογική. Καλή επιτυχία οπότε στο κόμμα στην Αθήνα. Και να σας ευχαριστήσω καλά κουράγια που για μια ακόμη φορά μας δώσατε την ευκαιρία να τσικλήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλή σας συνέχεια. Καλά, να σας κάνει καρδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς ωστόσο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αυθής αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πάμε στην Ιουλία Βερισσαράτου, στην αίθουσα σύνταξης, καθώς έχουμε νεότερα από τη σύγκρουση των δύο Eurofighter. Έλα, έχουμε Ιουλία. Εξελίξεις από την σύγκρουση στον αέρα και τη συντριβή των δύο Eurofighter. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Ένας από τους δύο πιλότους βρέθηκε νεκρός. Ο άλλος πρόλαβε να εκτιναχθεί από τη θέση του και να σωθεί. Μάλιστα, βρέθηκε πάνω στην κορυφή ενός δέντρου. Εκεί έσπευσαν τα σωστικά συνεργεία γιατί προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή όπου κατέπεσε. Ήταν κατοικημένη η περιοχή, αλλά ευτυχώς άραιο κατοικημένη. Παρά όμως αυτό το γεγονός, πολλοί ήταν οι αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι έβρεχε κυριολεκτικά συντρίμια στον ουρανό. Υπάρχουν και κάποιες εικόνες στο Twitter όπου διακινούνται από αυτόπτες μάρτυρες που δείχνουν τα συντρίμια που έχουν καταπέσει στην περιοχή. Αυτό συνέβη στη Βόρεια Γερμανία, στο κρατήδιο της Πομερανίας. Είναι άγνωστος ο λόγος για τον οποίο τα δύο μαχητικά Eurofighter συγκρούστηκαν και στη συνέχεια κατέπεσαν στην περιοχή που σας είπαμε. Και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς και σωστικά συνεργεία για να πάρουν φωτογραφίες αλλά και να δουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Τα δύο μέρη όπου κατέπεσαν τα δύο αεροσκάφη έχουν περίπου 10 χιλιόμετρα μεταξύ τους και μένει να δούμε τώρα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ποια ήταν η αιτία της σύγκρουσης αυτών των δύο αεροσκαφών. Ιουλία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Λοιπόν. Άμα είναι να σωθείς πάντως, ό,τι και να γίνει, έτσι, θα σωθείς. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Και ό,τι είναι να δούμε εμείς στον δρόμο προς τις εκλογές, αυτές τις παιδιά θα το δούμε. Προς το παρόν είδαμε έναν άνθρωπο που δεν συμμετέχει στις εκλογές την περασμένη Κυριακή. Το είχαμε αποκαλύψει στα παραπολιτικά, το σχολιάσαμε εδώ εκτενώς. Είδαμε και την Κυριακή φωτογραφίες, τον κύριο Πάνο Καμένο να αρμενίζει στα πέλαγα, έτσι να οδηγεί ο ίδιος να κυβερνά το σκάφος το καινούριο, το φερέτη. Και να σου πω κάτι, έβγαλε τη χώρα στη, στο δρόμο της εξόδου από το μνημόνιο. Όχι, λέει, τον έβγαλε είναι τον... δικαιωμένος πολιτικά. Μνημόνιο, ξέρω, και όπως έλεγε και ο κύριος Τσίπρας, γιατί να μη θρέψει τους καρπούς του άνθρωπου. Ναι, είναι και δικαιωμένος πολιτικά. Που λέει και ο κύριος Τσίπρας, γιατί να μη θρέψει τους καρπούς. Τους έθρεψε. Προφανώς θα νιώθει δικαιωμένος πολιτικά και έχει κάθε λόγο. Ναι, ο κύριος Καμένος, έτσι δεν είναι. Εντάξει, και μεγάλη έπεσε μέσα σε όλα. Αυτό είναι ένα που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Τι έγινε. Πόσο καθόλου σκάφο. Εσύ ήταν που ξέρει από σκάφη και δεν λογαριάζει ναι, ναι, από Άραβες. Πόσο έχει αυτό το σκάφο. Τι θυμήθηκε τώρα. Το γνωστό αγαπημένο μα σύριαλ. Είπαμε, δεν θυμάσαι μεταχειρισμένο 600.000. Α, τίποτα. Δεν λογαριάζει από τέτοια ποσά. Δεν λογαριάζει. Τι είναι, ένα, δύο. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Νικοκύρη, να πάμε στα αθλητικά μας. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το όπως λέμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, καλησπέρα. Είναι στο... Ταξιδεύει αυτή τη στιγμή για το Γκντάνσκ της Πολωνίας, εκεί που θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λίγο πριν την αναχώρηση είχαμε και την υπογραφή του νέου συμβολαίου από τον Κώστα Φορτούνη. Πάμε να δούμε ακριβώς το βίντεο για την αναχώρηση και το νέο συμβολαίο του Φορτούνη. Στην Πολωνία ξεκινά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Ένα μήνα πριν, το πρώτο επίσημο μάτς για τα προκριματικά του Champions League στην Τσεχία, απέναντι στην Βικτόρια Πλεζέν. Είναι μια πρόκληση για τον Ολυμπιακό να επιστρέψουμε και πάλι στους τίτλους που βρισκόμασταν παλιότερα. Πάμε τώρα για την προετοιμασία. Έχουν έρθει καινούργοι παίχτες, οπότε πρέπει να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι. Στο Γκντάνσκ, αλλά και την Βαρσοβία, έως και τις 6 Ιουλίου, ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει και να χτίσει την ομάδα μέσα από τα 4 φιλικά που θα δώσει, με αρχή αυτό της Παρασκευής, απέναντι στην Πόγκον. Το σημαντικό για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως όλες οι επιθυμίες του έχουν γίνει ήδη πραγματικότητα. Μία από τις βασικότερες, την παραμονή του Κώστα Φορτούνη. Στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακός, εκεί που ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει την ευκαιρία να τσεκάρει τους παίχτες του και στα πρώτα δυνατά φιλικά. Μαζί με την αποστολή και ο Κώστας Φορτούνης, που πριν λίγη ώρα υπέγραψε το νέο πλούσιο πάροχο συμβόλαιό του. Αυτό που με έτσισε περισσότερο είναι η σχέση μου που έχω με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάναμε ένα ραντεβού και όλα ήταν πολύ εύκολα, έχουμε μια άριστη σχέση και το θέμα τελείωσε μέσα σε 10 λεπτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό για άλλα 4 χρόνια. Έμεινα στο σύλλογο που με έδειξε πιο πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη και έδειξα ότι για μένα δεν μετράνε μόνο τα συμβόλαια και τα χρήματα. Έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη από αυτό το σύλλογο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα κάνω τα πάντα για να τους δικαιώσω. Μετά την Πολωνία, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στην Αυστρία από τις 6 έως τις 11 Ιουλίου, όπου θα δώσει δύο δυνατά φιλικά με Δυνάμο Κιέβου και Αμβούργο. Η πρόβα τζενεράλε για το πρώτο επίσημο μάτς θα γίνει στο Καραϊσκάκι στις 16 Ιουλίου, στο μεγάλο φιλικό με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Λοιπόν, Γιώργο, ο παιχταράς έμεινε εκεί που έπρεπε, στην ομάδα της καρδιάς του και εμείς χαρούμενοι που είμαστε θαυμαστές του. Γιατί ξέρεις, όχι τίποτα άλλο, έχουμε και δεύτερο διαφορό, γιατί είναι από την Καλαμπάκα και ο Θανάης, οπότε είναι οι δύο στάρ της Καλαμπάκας. Φορτούνης Φουσκίδης. Είναι διπλό το αίσθημα. Διπλό το αίσθημα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντως για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ότι πηγαίνει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ήρεμος και απόλυτα συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Στο πώς δηλαδή θα ηγηθεί ξανά του Ολυμπιακού στην προσπάθεια για να επιστρέψει στην κορυφή. Γιώργο, πάμε και στα του μπάσκετ όμως. Πάμε στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, όπου δίνει και πάλι τα κλειδιά της ομάδας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έναν παλιό γνώριμο. Ο Αργύρης Πεδουλάκης για τρίτη φορά στην καριέρα του θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά το 2012 και το 2016. Ο 55χρονος Έλληνας τεχνικός έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο κύπελλα Ελλάδας. Ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό και πλέον ξεκινάει για τα επόμενα δύο χρόνια την τρίτη του θητεία στους πράσινους. Και από τις πολύ συμπαθείς φιγούρες και στον χώρο των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα νομίζω ο Αργύρης Πεδουλάκης. Με σπουδαία δουλειά φέτος στο Περιστέρι. Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα, μήπως είναι ο λεμονής του Παναθηναϊκού, του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τι Δήμητρα, ρωτάς. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Εξάπλα στο φερέτη είναι άθλημα. Τι, εξάπλα στο φερέτη. Γιατί το λες αυτό.
Γιατί σκέφτομαι, τι να σκέφτεται ο Τσίπρας βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες με τον κύριο Καμένο στο σκάφος. Εντάξει, σου λέει να περάσει και η 7η Ιουλίου και μετά θα πάει και αυτός. Μετά τις 8 Ιουλίου μπορεί να είναι μαζί. Λες να τον να ξανασφίξουν οι σχέσεις τους. Λοιπόν, θα πάνε παρέα. Κάπου εδώ και με αυτά τα πολύ ωραία σχόλια φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα ακολουθεί όπως πάντα ο Γιώργος Παπαχρήστος και η Τζίνα Μασχολιού. Σε ό,τι μας αφορά τα λέμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα. Καλή συνέχεια να συνεχίσετε να βλέπετε One Channel.